Μάλιστα. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση από τον Παύλο, τον Παυλίδη. Έλα, Παύλε. Ποιον? Ποιο. Α, ο Παναγιώτης Γιαννακόπουλος. Okay, sorry. Ο Παναγιώτης Γιαννακόπουλος είναι επόμενος. Έλα, Παναγιώτη. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στο χέροντα. Υγιένετα. Έχω κάποια κενά, κάποιους συλλογισμούς. Άκουσα όλα αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που έχει γίνει μέχρι τώρα. Η απορία μου είναι που την έχω δει και πάρα πολύ χρόνια σχεδόν από έφηβο. Έτσι, αναλογιζόμουν ανέκαθεν και δεν ξέρω αν μπορείτε να μου απαντήσετε για την απορία. Ο Θεός τι έκανε πριν τη δημιουργία του κόσμου, τι ήταν, πώς λειτουργούσε, και κάποια στιγμή γιατί αποφάσισε να φτιάξει ό,τι έφτιαξε. Έφτιαξε την ανθρωπότητα, τη γη για να τιμωρήσει τον άνθρωπο, για να μας έχει εδώ να μας τυρανάει. Μπορείτε να μου καταρχήν αυτή την απορία. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση, αλφέ μου. Πάρα πολύ χαίρομαι. Πολύ σημαντική, μα πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, ο Θεός μας έκανε από άπειρη αγάπη. Από το ξεχυλίσμα της απείρου θείας αγάπης του. Δεν μας έχει ανάγκη, δεν έχει ο Θεός ανάγκη από τίποτα και ποτέ. Ούτε από αγγέλους, ούτε από ανθρώπους, ούτε από λιβανίσματα, ούτε από μετάνοιες, ούτε από προσευχές. Είναι άπειρη θεία αγάπη. Γι' αυτό ο Θεός πριν κάνει και τους αγγέλους και τη δημιουργία για τον άνθρωπο ήταν άπειρα πύρος χρόνια, εμείς το λέμε, αποτυχημένη έκφραση, μονότατος. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός βέβαια ως άσταρκος. Δεν μπορούμε να φανταστούμε με τη δική μας λογική πώς έγινε ο Θεός που λένε μερικοί, πώς δημιουργήθηκε και τι έκανε ο Θεός μόνος του. Αυτό όμως που λέμε τώρα, 2000 χρόνια μετά Χριστόν, λέγουμε ότι και τότε και τώρα και πάντοτε ο Θεός είναι αυτός που είναι. Είναι πλήρης από τον εαυτό του. Δεν εξαρτάται, δηλαδή δεν επηρεάζεται από τα δημιουργήματά του. Απλώς μετέχουν τα δημιουργήματά του στην αγάπη του και στην χάρη του. Τα έκανε όχι από ανάγκη για παρηγοριά, για να έχει παρεούλα, αλλά από έκφραση θείας αγάπης. Και μάλιστα λέγουν οι πατέρες χρονικά τώρα, μόλις πριν από λίγο έγιναν και οι άγγελοι και η δημιουργία και ο άνθρωπος προς την άπειρη, άπειρη ηλικία του Θεού, που ο Θεός δεν έχει ηλικία, αλλά το λέμε έτσι ανθρώπινο με την δική μας έννοια. Μόλις τώρα γίνανε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο Θεός πάντοτε είναι αυτός, ο Πατήρ, Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Δεν θα καταλάβουμε ποτέ την ουσία του και τη φύση του. Δεν μπορούμε να εισχωρήσουμε σε αυτά τα. Είναι ακατάληπτα. Εδώ ισχύει στην κυριολεξία. Πίστευε ότι υπάρχει ο Θεός θεαδικός και μην ερεύνα περισσότερα τα του Θεού στη φύση του και στην ουσία του. Ενώ ερευνάτε τις γραφές και μάλιστα εις βάθος μέγα. Επόμενη ερώτηση, στον επόμενο. Και μας έκανε από άπειρη αγάπη και υπομένει τον άνθρωπο στο αυσεξιός και στην εφηρία του. Γι' αυτό και γίνονται όλα τα λυπηρά. Ενώ δεν τα θέλει ο Θεός, δεν επεμβαίνει ποτέ και σε κανέναν. Και αν καμιά φορά έτσι επεμβεί για λίγο, δεν θα πούμε εμείς γιατί Θεέ μου. Θεός από άπειρη αγάπη μας τιμωρεί, γίνονται. Όχι. Η τιμωρία, επαναλαμβάνω, είναι από την αμαρτία την αμετανόητο. Ο Θεός δεν επιδεικνύει θεία δύναμη σε εμάς. Η κόλαση δεν είναι η δημιουργία του Θεού τιμωρητική αιωνίως για τον άνθρωπο. Κόλαση είναι να μην συμμετέχω στην αγάπη του Θεού. Παράδοση υπάρχει, κόλαση δεν υπάρχει. Και κόλαση είναι η μη συμμετοχή στο παράδεισο. Και οι μεγάλες καταστροφές, οι σεισμοί, οι χαμένες, τόσες χιλιάδες χαμένες ζωές, πώς γίνεται? Ούτε και αυτό θα το ερμηνεύσουμε από πλευράς λογικής ανθρωπίνης. Απλώς βιώνουμε τι γίνεται. Γιατί ακούω να λένε ότι οφείλονται στο Θεό. Αλλά από την εμπειρία όμως, τόσα χρόνια βλέπουμε ότι κάπου οι άνθρωποι σφάλουν. Δεν μετανοούν και ο Θεός κινεί λίγο από αγάπη τον άνθρωπο, μήπως και τον προφυλάξει από τα μελλοντικά που θα κάνει. Ή απολάκης τους παίρνει προώρος, μικρούς και μεγάλους, για να τους απολάξει από τα μελλοντικά. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε τα αίτια του κακού στον Θεό, αφού ο Θεός είναι μόνον αγάπη και μόνο από αγάπη κάνει τα πάντα. Να ρωτήσω και κάτι είναι άλλο. Είναι πολύ λεπτά πράγματα αυτά και κανείς θέλει να ζήσει, ναι, χρόνια εν Χριστώ για να καταλάβει ότι όλα τα κάνουμε εμείς και όχι ο Θεός, ούτε και ο διάβολος. Ο διάβολος απλώς εκμεταλλεύεται τη λυπηρή μας κατάσταση και την αμαρτινή μας, τις αμαρτίες μας και την αμετανοησία μας, το εκμεταλλεύεται αυτό και συνεργάζεται μαζί μας μέχρι να μετανοήσουμε. Αν μετανοήσουμε, απομακρύνεται από κοντά. Λίμπερο 107,4, μπαίνω στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, εδώ με τον Γέροντα Εφραίμ από την Ιερά Σκήτη του Αγίου Ανδρέα του Αγίου Όρους.
που μας έκανε την τιμή σήμερα και μας αντέχει τόσες ώρες. Θα τα καταφέρει, πιστεύω, μέχρι και τις 10 η ώρα, όπως ελπίζω να τα καταφέρουμε κι εμείς. Θα πάμε στις δικές σας ερωτήσεις. Υπάρχει ένας καταιγισμός ερωτήσεων, έχω τουλάχιστον 500, οπότε και ομαδοποιημένες δεν θα είναι και λιγότερες πολύ. Ναι. Οπότε θα κάνουμε το αδύνατο δυνατόν να προχωρήσουμε στις περισσότερες από αυτές. Λοιπόν, Γιάννη, συγγνώμη. Επειδή κάναμε τη συζήτηση με τον Γέροντα τώρα στο διάλειμμα, πιστεύω ότι είναι καλό να τα ακούσει ο κόσμος στον αέρα. Είναι πολύ σημαντικό. Βασικά, εγώ το έμαθα και μου άλλαξε εντελώς τον τρόπο σκέψης μου, ας πούμε. Ναι, αλήθεια είναι. Είδα ένα ερώτημα εδώ μιας φίλης ακροάτριας και το μετέφερα και μου έδωσε μια απάντηση φοβερή. Ας ξεκινήσουμε αυτό. Είναι αμαρτία να είμαι δωρήτρια οργάνων σώματος? Λέει η Μαρία. Λέει η Μαρία η ακροάτρια. Απάντησες. Η Εκκλησία μας λέγει το εξής. Ο Χριστός μας είναι δωρητής του σώματός του και του αίματος του στη Θεία Κοινωνία. Έτσι δεν είναι? Δεν μεταλαμβάνονται σώματος και αίματος Χριστού? Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν και εμείς μπορεί να δώσουμε αίμα. Είμαστε εν ζωή. Δεν κινδυνεύει η ζωή μας και η υγεία μας. Μπορούμε να δώσουμε από αυτά που έχουμε διπλά. Ας δώσουμε ένα νεφρό. Όταν και τα δύο νεφρά μας είναι γερά, για να μην κάνουμε τα γόση συνέχεια με ένα χαλασμένο αιμοκάθαρση. Ας δώσω και λίγο μυαλό των αστέων. Ας δώσω και λίγο αιμοπετάλια. Ας δώσω κάτι θα δώσω. Δηλαδή θα δώσουμε εν ζωή με σώαστας φρέανας, με επίγνωση και πίστη και βλάβη, επειδή αγαπούμε τον άνθρωπό μας. Όχι πιο πολύ από το Χριστό μας. Δεν είμαστε εμείς έσπροχοι και λίμωνοι. Δεν τον κρατήσουμε στη ζωή επειδή θα δώσουμε. Θα τον κρατήσει ο Χριστός. Μπορεί να γίνει μεταμόσχευση, να πιάσει και την αλλημένα να έχει ποθάνει. Τον πήρε ο Θεός. Λοιπόν, θα δώσουμε αυτό που μπορούμε να δώσουμε χωρίς να λαθεί και να μειωθεί η υγεία μας. Όταν όμως είμαι εφόλης της ύλης δωρητής σώματος, η Εκκλησία ακόμη δογματικά δεν αποφάνθηκε. Είναι από τα θεαλογούμενα θέματα που θα το λύσει συνοδικός, πιστεύω, σε η Αγία και μάλωσε η Οικουμενική Σύνοδος, η επόμενη που θα συγκληθεί, όποτε συγκληθεί. Μέχρι τότε, ο καθένας καταδοκούν λέγει άλλος ναι και άλλος όχι. Βλέπω όμως στην πράξη ότι οι μεγάλοι γιατροί λέγουν ότι ο άνθρωπος που είναι κλινικά νεκρός έχει ζωντανά κύτταρα και δεν του βγει ακόμη η ψυχή, μόνο ότι μηχανικά υποστηρίζεται από τα όργανα. Όταν αυτά τα μηχανήματα αφαιρεθούν, ο άνθρωπος θα πρέπει να ποθάνει. Ένα νεκρό κύτταρο δεν πιάνει, δεν εμβολιάζεται στη μια μεταμόσχευση σε ζωντανό κύτταρο. Αλλά το πιο σημαντικό από πνευματικής πλευράς είναι ότι όταν κανείς είναι δωρητής σώματος, γνωρίζει πότε θα ποθάνει και με ποιον τρόπον. Εγώ γνωρίζω τόσους ανθρώπους και επισήμους που δεν χρησιμοποιώ τα ονόματά τους, που ήταν δωρητές σώματος και μάλιστα όλο του σώματός του. Και όμως απέθαιναν χωρίς να κάνουν τίποτα. Δεν κατηγορώ, απορώ. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να πάρουν τον μπράβο εν ζωή? Δηλαδή υπάρχει μια λυπηρή απορία. Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα? Δεύτερον, όταν ο Θεός θέλει να κρατήσει τη ζωή κάποιον και εμείς πρέπει να βοηθήσουμε, θα βοηθήσουμε θυσιάζοντας το χρόνο μας και την προσευχή μας και την νηστεία μας, κάνοντας παράκληση στην Παναγία μας ως Αγίους. Και αν ο Θεός μας σας ακούσει, θα γίνει καλά. Αν δεν μας σας ακούσει, τι θα πούμε? Είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα τα ανθρώπινα δυνατά. Ο Θεός μπορεί να τα κάνει μόνο. Δηλαδή δεν θα γίνουμε έσπραχνοι να ξεπεράσουμε τα σκεμμένα ανθρώπινα όρια και να πούμε ότι αυτό που θέλουμε θα γίνει. Ο Θεός θα κάνει το θαύμα. Γι' αυτό μέχρι στιγμής δεν θα είμαστε δωρητές όλο του σώματος. Θα πρέπει όλο το σώμα μας να πάει στον τάφο. Όπως πήγαν τα σώματα όλων των Αγίων, όλων των Αγίων. Προσέξτε, όλων των Αγίων. Αυτό δεν θα κατηγορήσουμε όσοι γίναν δωρητέ ότι δεν σωθήκανε, δεν είναι έτσι. Γιατί πολλές φορές οι μεταμοσχέσεις πιάσανε και τώρα είναι μερικοί ζωντανοί. Μου λέγει κάποιος, κλαίω τη μητέρα με τα μάτια. Είχε πάρει βέβαια τον κύριο το Εδίχη τώρα που είχε κάνει μεταμόσχευση. Με τα μάτια κάποιου που ήταν νεκρός εδώ και τόσα χρόνια. Τον κλαίω με τα μάτια κάποιου πεθαμένου. Εντάξει, αυτό κάποτε γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορούμε δογματικά η Εκκλησία να αποφανθεί ναι. Ούτε πάλι όχι. Θα πρέπει να δώσει τη λύση. Αλλά η εμπειρία της Εκκλησίας λέει ότι να πάει όλο το σώμα και να ταφεί όπως του Χριστού, της Παναγίας μας, των Προδρόμων, των Αποστόλων, όλων των Αγίων. Και εδώ κολλάει το επόμενο ερώτημα του ακροατή ή της ακροάτριας, δεν έχω δυστυχώς το όνομα, που λέει: γιατί δεν δέχεται η Εκκλησία την καύση των νεκρών? Ο Χριστός μας είπε και μας αποκάλυψε γη και εις γην απελεύσει, δηλαδή επειδή σε έκανα από το χώμα
οφείλεις να πας μέσα στο χώμα να τα αφήσει και μέσα στο χώμα να γίνεις χώμα, να διαιρεθείς εις τα εξών συνετέθεις. Απόδειξες, ο Χριστός μας ετάφη, η Παναγία ετάφη, ο Τίμιος Πρόδρομος, οι Άγιοι Απόστολοι, όλοι οι Άγιοι, έχουμε και τους τάφους των Πατριαρχών στη Χευρώνα. Εάν μας το άφηνε στην ελευθερία μας, θα προτιμούσαμε την καύση. Είναι πιο οικονομικά εύχριστο, δεν είναι. Όμως, επειδή μας αποκάλυψε την αλήθειά του και το θέλημα του ότι θέλει ο Θεός να θάπτεται και όχι να καίγεται, γι' αυτό και εμείς κάνουμε υπακοή και μάλιστα είναι η υψίστη υπακοή στο τέλος και μάλιστα δεν μπορούμε να την ελέγξουμε αν θα γίνει. Δηλαδή, εγώ πρέπει να ταφώ και κάποιοι να με κάψουν. Ο Παστορατίακο και το Λεπερό. Γυμίσαν τα νεκροταφεία. Θα γίνουν πιο πολλά, λέει. Τα κημητήρια δεν είναι νεκροταφεία. Έτσι τα ονομάζουν οι άνθρωποι. Θα γίνουν πιο πολλά από τις πόλεις. Τους κάνουμε ανακομιδή. Κάποιοι είναι ηλιωμένοι, κάποιοι δεν είναι ηλιωμένοι. Περνούν τα χρόνια. Μεγαλώσαν τα κημητήρια. Λοιπόν, τους κάνουν ανακομιδή και μετά τα οστά τα καίνε. Δεν τα βάζουμε στα οστεοφυλάκια. Είναι πολύ λυπηρό αυτό το πράγμα. Καίνε τα οστά των κοιμημένων μετά την ανακομιδή τους. Κάποιοι τα πάνε στα χωριά, κάποιοι τα έχουν και προσωπικά. Πολύ καλό και αυτό είναι παράδοση. Αλλά όχι να καίμε τα οστά του πατέρα, τη μητέρα, του παππού, τη γιαγιά, των συγγενών. Τα ίδια θα κάνουν και σε εμάς αργότερα. Θα μας κεδέψουν και μετά θα μας κάνουν κομιδή προώρος. Λιώσουμε, δεν λιώσουμε. Και το προσωπικά μας... είπατε ότι είναι πολύ καλό. Γιατί το είπατε? Ναι, προσωπικά, διότι κάποιοι συγγενείς έχουν τα οστά των συγγενών στο σπίτι τους. Ναι. Ή σε κάποιο εκκλησάκι ιδιωτικό που το έχουν. Δεν απαγορεύεται αυτό. Πολύ καλό, γιατί ναι, το κατάλαβα. Γιατί είπατε πολύ καλό. Είναι τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ναι. Ναι. Ειδικά τα μοναχοπαίδια. Ακούγεται κάπως, αλλά... Ναι. Ρωτάει ο ακροατής, πρέπει να γίνει... Ήθελα να προσθέσω και το εξής. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός μας έκανε από χώμα, αλλά μας έκανε κάποια μέλη του χώματος που είναι πιο σκληρά, που είναι τα κόκαλα, τα οστά. Αυτά δεν λιώνουν. Πώς θα είχαμε τόσα Άγια Λείψανα? Πώς θα είχαμε άθρατα Άγια Λείψανα αν και γόντουσαν όλοι? Από εδώ και πέρα, αν καούν όλοι, κατ' υπόθεση το λέω, πότε θα γίνει αυτό, δεν θα έχουμε κανένα Άγιο Λείψανο? Επειδή ο διάβολος κατακάει και με τα Άγια Λείψανα και τις Άγιες Εικόνες, θέλει λοιπόν από εδώ και πέρα να βάλει δια του νόμου, του παρανόμου νόμου, αθέου, παρελόγου, να καίγονται όλοι, όσοι προλάβουν και καίγονται. Δεν θα μιλήσουμε για τους Μπουδιστάς στην Ινδία και άλλα που καίγονται. Αυτοί έχουν παράδοση. Μα αυτοί δεν είναι Ορθόδοξοι. Μα αυτοί δεν πιστεύουν στον Χριστό. Δεν κατηγορώ, άλλο πράγμα θέλω να πω. Αυτοί καίγονται και εν ζωή. Να πάμε από τη μία φωτιά στην άλλη φωτιά. Να μην έχουμε λείψανα. Όχι Άγια Λείψανα, ανθρώπινα λείψανα. Αλλά πάνω απ' όλα είναι το θέλημα του Κυρίου. Ότι ο Θεός θέλει να θαυόμεθα και όχι να κοιμόμεθα. Μας υπέδειξε συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μας είπε σε ποιο μέρος να ταφούμε και σε πόσο βάθος. Αλλά γη και εις γην απελεύσει. Γιατί λέει δεν ενταφιάστηκε ο Χριστός? Όπως το βλέπω, έτσι το μεταφέρω. Δεν... Ναι, ακριβώς. Με την έννοια αυτή, κυριολεκτή. Διότι όταν ο Χριστός μας είχε σταυρωθεί, γη ήταν Παρασκευή 23 του μηνός Μαρτίου, στις 9 το πρωί με την κοσμική την ώρα και στις 12 το μεσημέρι με την κοσμική την ώρα τη σημερινή, έγινε συσκότηση μέχρι τις 3 το απόγευμα, έτσι δεν είναι? Από τις 3 το απόγευμα η δύση του Λίου γινόταν στις 6 το απόγευμα. Είχαμε μόνο 3 ώρες για την αποκαθήλωση. Δεν μπορούσε τότε να ανοιχθεί ο τάφος. Έπρεπε να υπάρχει κάποιος έτοιμος τάφος. Ο έτοιμος τάφος ήταν λαξευμένος, σμιλευμένος, λαξευτός τάφος που τον είχε κάποιος επίσημος βουλευτής που λεγόταν Ιωσήφ από Αρημαθέας. Λοιπόν, ο Χριστός μας εκειδεύθηκε όχι στο δικό τάφο, αλλά σε ξένο τάφο. Στον τάφο που ήταν ετοιμασμένος για τον Άγιο Ιωσήφ τον Νίστορα, τον από Αρημαθέας, συγγνώμη. Υπάρχουν τώρα και αυτοί οι δύο τάφοι αλλού. Ιωσήφ του από Αρημαθέας και του Νικοδήμου του βουλευτού, του κρυπτού μαθητού. Γι' αυτό λοιπόν το βάλαμε μέσα στο λεξιδό τάφο, βάλαν και λιγάκι χώμα από πάνω και έτσι κυδεύθηκε. Δεν το βάλαμε μέσα στο χώμα του σκεπάσου με χώμα, αλλά και αυτό λέγεται ταφή. Ήταν μια επίσημη ταφή. Γιατί αν το βάζαν σε άλλο τάφο, θα λέγουν ότι κάποιο άλλο νεκρό αναστήθηκε και όχι ο Χριστός. Δεν ξέρουμε πώς πήρε κάποιο άλλο σώμα του άλλου νεκρού. Το βάλαν σε τάφο που δεν ατάφει κανείς. Κανείς και μετά σε αυτό δεν τάφει βέβαια μετά και κανείς άλλος, δεν είναι, αφού έγινε ο τάφος του Χριστού, έγινε ναός, ώστε να θεωρούμε από επιστημονικής πλευράς ότι αυτός που ετάφει αυτός αναστήθηκε. Θα λέγανε επιστήμονες πολλά πράγματα.
χρησιμοποίησε τα στά το άλλο, κάποιος άλλος εγέρθη, μήπως ήταν και κάποιος άλλος και ούτω καθεξής. Δεν θα σταματήσαμε για το σύριαλ των ανθρώπων με πλούσια φαντασία. Συνήθεια, ναι. Πριν γεννηθούμε, λέει, τι ήμασταν. Προφανώς φιλοσοφικά. Τίποτα. Στη μνήμη του Θεού υπήρχαμε. Δεν προϋπάρχουν οι ψυχές. Δεν προϋπήρχαμε. Κανείς δεν προϋπήρχε. Μόνο ο Θεός προϋπήρχε. Προϋπήρχαμε στη μνήμη του Θεού ως οντότητα. Ναι, ναι. Όχι, όχι ως οντότητα, ως μνήμη. Δηλαδή ο Θεός προκαταβολής κόσμου, πριν κάνει τα πάντα, γνώριζε τα πάντα για όλους με κάθε λεπτομέρεια. Και αυτό γιατί είναι και άχρονος, είναι εκτός χρόνου. Γι' αυτό είναι και πάνσοφος. Παντογνώστης. Δηλαδή δεν τα μαθαίνει σιγά σιγά. Δεν μας παρακολουθεί. Ο άνθρωπος παρακολουθεί. Και τι μαθαίνει? Αυτά τα εξωτερικά. Μαθαίνει τα εσωτερικά. Και αν τα μάθει, θα το πούμε εμείς. Θα τα μάθει όλα. Εγώ δεν γνωρίζω τον εαυτό μου καλά-καλά. Θα γνωρίζει ο άλλος. Τα νεογνά που πέθαναν αβάφτιστα, πού πάνε? Στον παράδεισο. Γιατί πέθαναν τόσο μικρά? Ο Θεός τα πήρε. Έτσι θέλεις. Εδώ πεθαίνουν άτομα πριν γεννηθούν. Αποβολές, όχι εκτρώσεις. Εδώ στην ερώτηση, εάν τα αβάφτιστα πήγαν στον παράδεισο ή στην κόλαση, επειδή είναι αβάφτιστα, υπάρχει ένα μείζον θέμα που δεν είναι της ώρας, είναι θεολογικό θέμα και είναι μέσα του Πατριαρχείου Γεωργίας πριν από χρόνια πολλά. Ένα παιδάκι που δεν γνώρισε καθόλου αυτή τη ζωή, γεννήθηκε πριν βαπτιστεί, μιλάμε παιδάκι Ορθοδόξου. Mm-hmm. Χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς, χωρίς να το ξέρουν καν οι γονείς, με ας πούμε μια νοκομιδή κάτι έγινε, έπεσε και χτύπησε και πέθανε. Αβάπτιστο. Θα πάει στον παράδεισο, αλλά σε τόπο όχι βαπτισμένων σε σωσμένων, αλλά σε σωσμένων αβαπτίστων. Είναι ίδιος τόπος, δεν έχουμε τόπους και τόπους. Ένας είναι ο τόπος, αλλά η διαφορά του σε σωσμένου βαπτισμένου πάσης ηλικίας και σε σωσμένου αβαπτίστου και σε σωσμένου αβαπτίστου είναι η διαφορά τόση μεγάλη, ποιοτική διαφορά, πνευματική, που εμείς δεν καταλαβαίνουμε γνωσιολογικά. Και οι πατέρες βάζουν μια διαφορά συγκλήσεως και λέγουν ότι ο βαπτισμένος σε σωσμένος είναι σαν να βλέπει και ο αβάπτιστος σε σωσμένος είναι σαν να είναι τυφλός. Στον παράδεισο δεν υπάρχει κανείς τυφλός, αλλά η διαφορά οράσεως, βάθους δηλαδή, του Χριστού, είναι σαν να βλέπει κανείς σαν πυγολαμπίδα και άλλο σαν να είναι σαν χίλιοι ύλοι. Τόση χάρη έχει επί της σωτηρίας το Άγιο Βάπτισμα. Επικοινωνία μεταξύ των βαπτισμένων και των αβαπτίστων στον παράδεισο υπάρχει? Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Άρα οποιαδήποτε παιδιά έχουν γίνει από έκτρωση ή από αποβολή θα τα γνωρίσουμε πάνω. Ναι. Ζουν άγγελοι ανάμεσά μας, ρωτάει Καλλιόπη από τα Γεννητσά. Ο Απόστολος Παύλος σε μια επιστολή του γράφει: η γυνή πάντα πρέπει να καλύπτει την κόμη της κεφαλής της και ειδικά όταν προσεύχεται δια τους αγγέλους οι οποίοι κατακλείζουν την ατμόσφαιρα και μάλιστα στη Θεία Λειτουργία. Βλέπετε οι Άγιοι πως βλέπαν τους αγγέλους, δεν πιστεύουν στους αγγέλους, τους βλέπαν τους αγγέλους. Οι φύσεις, οι κτίσεις είναι γεμάτοι από αγγέλους και από δαίμονας είναι γεμάτοι, αλλά και από αγγέλους. Οι Άγιοι Άγγελοι, επειδή είναι αριθμητικά περισσότεροι των αγγέλων, των δαιμόνων, υπερέχουν ασυγκρίτως. Στο διάστημα υπάρχουν περισσότεροι δαίμονες ή περισσότεροι άγγελοι? Δεν μπορούμε να πούμε αυτό το πράγμα με αυθεντία, γιατί κανείς δεν έχει τέτοια εμπειρία, ούτε και οι Άγιοι Πατέρες ασχολήσαν με αυτή τη λεπτομέρεια. Αλλά οι άγγελοι έχουν μια αποστολή όχι να κάνουν βόλτες στο διάστημα και στους πλανήτες, αλλά να προσεύχονται, να εξολογούν τον Θεό και να βοηθούν το γένος των ανθρώπων. Επομένως, όλοι επιστατεύονται γύρω από τον πλανήτη Γη. Προχωρώ, Γιάννη, γιατί ναι, όσο ενδιαφέρουσες είναι όλες. Όσο μπορώ. Εγώ βλέπω ότι περνάει η ώρα και δεν θέλω. Λόγω χάρη, αν πάμε στην Ανδρομέδα, σε ένα σταρισμό της Ανδρομέδας, θα πούμε πόσοι δαίμονες υπάρχουν και πόσοι άγγελοι υπάρχουν. Οι δαίμονες να κάνουν εκεί τι? Διακοπές. Έχει ευλογία. Όπως έπεσαν, πάνε και πιο, μακριά. Οι άγγελοι υπάρχουν μέσα στο σύμπαν. Συντηρούν τις αναλογίες. Ένας επιστήμων αστροφυσικός έλεγε ότι υπάρχει δυσαρμονία στην αρμονία του σύμπαντος. Ο ξύμωνος σχήμα. Τι υπάρχει δυσαρμονία στην αρμονία? Υπάρχει ένας πλανήτης που έχει 12 παιδιά, 12 πλανήτες. Έτσι δεν είναι? Οι 11 γυρίζουν έτσι, όπως η δείκτης του ρολογιού. Έτσι δεν είναι? Έτσι μάλλον καλύτερα. Έτσι δεν είναι? Ομοιομόρφος. Ο ένας λειτουργεί αντίστροφα, λειτουργεί ανάλογα. Άρα λοιπόν υπάρχει δυσαρμονία και αυτή από φυσικής πλευράς με τεράστια βάρη και τεράστιες ηλικιώδεις ποσότητες και ταχύτητες φαντρώνουν την παντοδυναμία του Θεού που τους συντηρεί και με δυσαρμονία.
Αλλά τελικά όμως είναι μια θεία αρμονία. Σε αυτά τα πράγματα συμμετέχουν και οι άγγελοι, βοηθητικά δηλαδή. Γιατί ο Θεός τα κουμαντάρει και τα συνέχεια αυτά με τη θεία. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για τους άγγελους. Ναι, ναι, τους δαίμονες. Ναι, σύμφωνα απόλυτα. Είναι μεγάλο το θέμα και είναι. Περί αγγελολογίας και περί δαιμονολογίας. Είναι θέματα που μου αρέσουν κατ' εξοχήν. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί δεν μπορούμε να τους δούμε να υπάρχουν μαζί μας, γιατί ο Θεός δεν το θέλει. Ένας γέροντας το ρώτησα, γιατί γέροντα μιλάτε συνεχώς για τους δαίμονας και για τους αγγέλους. Μου λέει, τους έχω λέει τόσο κακία, τόσο μίσος, που άμα τους δω μπροστά μου καμιά θα τους κάνω κομμαντάκι. Πάμε Γιάννη. Λοιπόν, γέροντα. Οι Άγιοι Πατέρες είπαν να μην μισούμε κανέναν. Ούτε καν τους δαίμονες. Ούτε καν τους δαίμονες. Λέει, αυτό παιδί μου λέει είναι πολύ σωστό, αλλά δεν έχω αυτά τα μέτρα. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Δηλαδή, να μην ασχολούμεθα πολύ πολύ με τον εχθρό, αλλά με τον Χριστό. Να είναι χριστολογικά και χριστουγεννικά τα θέματα και τα σκεπτικά μας. Ναι. Λοιπόν, γιατί, ας μιλήσουμε, τι συμβαίνει λέει με τον τελωνισμό της ψυχής και τι είναι τα τελώνια. Είναι δαίμονες τα τελώνια ή άγγελοι? Α, δαίμονες. Είναι οι τελευταίοι δαίμονες που έμειναν από την πτώση? Ναι. Όσοι παρέμειναν στον αέρα μεταξύ γης και επιπλατισμένου σήμαντος. Εδώ θα κοιτάξουμε την απόσταση χρονικά ποια είναι. Καθώς η ψυχή εξέρχεται του σώματος, τελωνίζεται. Δηλαδή διέρχεται δια των εναερίων τελωνίων. Αλλά αυτή η έννοια τελωνίζεται είναι παρεξηγημένη σφόδρα και παρερμηνεύεται σφόδρα, διότι ο Ορθόδοξος που είναι με μυστήρια της Εκκλησίας ασφαλισμένος και ειδικά με την εξομολόγηση και τη μετάνοια ήδη τελωνίστηκε, προτελωνίστηκε στην εξομολόγηση. Η εξομολόγηση εκτός που είναι άφηση αμαρτιών είναι και τελωνισμός, δηλαδή το αμάρτημα που εξομολογήθηκα πέρασε εκείνο το αντίστοιχο τελώνιο. Το πάθος που θεράπευσα σιγά σιγά νίκησα το αντίστοιχο τελώνιο που θα περάσω. Επομένως, ο εξομολογημένος διέρχεται δια των εναρίων τελωνίων, των δαιμονίων, αλλά δεν τελωνίζεται λειτουργικά, προσπερνά. Όποιος ένας έχει προπληρώσει με τα διόδια και περνά δια αυτών, χωρίς να σταματά καθόλου. Να το πούμε έτσι. Ναι, ναι. Τα έχω πληρώσει όλα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, τόσα. Πάρ' το όλα μαζί και άφησε με να περάσω ελεύθερος. Να μην σταματήσω το δευτερόλεπτο. Αλλά ήδη τα κατέβαλε νωρίτερα. Αυτό το μυστήριο το κάνει η Ιερά Εξομολόγηση και το μυστήριο της μετανοίας. Τελωνίζεται αυτός ο οποίος κάποιο αμάρτημα ή αμαρτήματα εν γνώση δεν τα εξομολογήθηκε σωστά και επί εκείνου του αμαρτήματος θα ζυγιστούν οι αρετές του και εκείνη η αμαρτία είναι εξομολόγητος. Και όποιο ισχύει και μετά έρχεται στο επόμενο, στο μεθεπόμενο. Επαναλαμβάνω, είναι παρεξηγημένο και πολύ σημαντικό, διότι λέγουν μερικοί ο Χριστός θα μας κρίνει τα τελώνια. Ποιος θα αποφασίζει για την ψυχή μας, τα δαιμόνια ή τα τελώνια, ο Χριστός? Εδώ παίρνει μια άλλη μορφή το πράγμα και έχουν δίκιο. Διότι όλο ο Χριστός τα κανονίζει, όχι οι εχθροί. Σας το είπα πριν από 2 ώρες, τώρα το ξαναβλέπω εδώ, θα πάρω το λόγο από τον Γιάννη. Έχω, γράφει ο φίλος ακροατής 714. Έχω 7 τέκνα. Ο τέταρτος είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Θα έχει παράδεισο? Βεβαίως. Να τον χαίρεσαι αυτό τον υιό σου, ο οποίος ο Θεός θέλει να του δώσει βαρύ σταυρό. Είναι όντως βαρύ σταυρός, αλλά τι είπαν οι πατέρες? Όσο το βάρος του σταυρού, τόσο και το βάρος του στεφανιού. Της Θείας Δόξης. Και περισσότερο βεβαίως. Τώρα γιατί ο Θεός θα άφησε αυτό? Είναι κάτι που δεν θα κατανοήσουμε την αγάπη του. Θα υπομείνουμε όμως αγωνίστως. Αυτά τα παιδάκια συνήθως είναι αγγελουδάκια. Ξέρω και με πολύ βαριάς μορφής down και τα λοιπά και δεν ξέρω κατά πόσο θα ζήσουν περισσότερο ή λιγότερο, αλλά επειδή είναι λίγο παραπλισμένα και πολλά και διανοητικά, είναι πραγματικά αγγελουδάκια. Αυτά κινδυνεύουν μόνο από διαστραμμένους χαρακτήρες να μην τα αστελεγήσουν, να μην τα κακοποιήσουν, να μην τα κλέψουν και μετά μαζευτούν λίτρα, γιατί γίνονται κατά κόρο παγκοσμίως τέτοια πράγματα. Αλλιώς τα παιδάκια αυτά είναι από τώρα με το Express θα πάνε στις τιμές στον παράδεισο. Θα έχουν και για εμάς τους αμαρτωλούς. Αλλάζουμε κλίμα. Όταν ο Αριστοτέλης λέει, ανέφερε κατά τον Ηρόδοτο ότι η γη είναι πολύ όμορφη από ψηλά, τι εννοούσε? Υπάρχει θρησκευτική τοποθέτηση? Είναι φιλοσοφικός στοχασμός. Δεν πήγε στο διάστημα. Δεν είχε αρπαγή η έκσταση του νόους. Πραγματικά, όταν κάνεις φτάσει λίγο πιο ψηλά στον αέρα και βλέπει αυτή την μπλε σφαίρα της γης, δεν λέει ότι είναι πολύ ωραία? Το λέμε και εμείς οι ίδιοι όταν ταξιδεύουμε.
Τη γνώμη... Διότι ό,τι επίεσε ο Θεός είναι λίαν καλά πεποιημένων. Το άριστο τάβησε για τον παράδεισο. Αλλά και το λίαν καλά είναι πάλι του Θεού, είναι άριστο. Για τη γη όμως. Αλλά επειδή είναι όλα προσωρινά, γι' αυτό το λέμε λίαν καλός. Το άριστο επειδή είναι ατελεύθετο και αιώνιο, είναι όντως άριστο. Τη γνώμη σας λέει για τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέρη και τον Ηράκλητο. Πώς θα το ομορφοποιήσω, θα πάω ένα βήμα παραπάνω και θα πω. Πριν υπήρχαν προχριστοπροφήτες, υπήρχαν πολλοί Έλληνες φιλόσοφοι ανάμεσα σε αυτούς. Ποια ήταν η σχέση της Ελλάδας με τον χριστιανισμό, τελειολογικά, αλλά πριν εμφανιστεί ο Χριστός στη γη. Με τους αρχαίους φιλοσόφους, συστηματικά δεν έχω ασχοληθεί, δηλαδή να μελετήσω σε βάθος όλα τα πάντα. Δεν είναι το αντικείμενό μου αυτό το πράγμα. Λίγα πράγματα και πολύ ελάχιστα. Από αυτά τα πιο σημαντικά, το πιο σημαντικό μάλλον είναι του Σοκράτους. Ο πολύ σοφός Σοκράτης, ο πρίτανης όλων των φιλοσόφων και του Πλάτωνος και του Σωτέως, ο διδάσκος θα λέγαμε, είναι ο πρώτος που κηρύττει επίσημα, αυθεντικά, ότι ένας είναι ο Θεός, αείδιος και πανταχού παρών. Ένας είναι ο Θεός. Και για αυτή τη θέση του καταδικάστηκε τελικά εις θάνατον. Δεν αυτοκτόνησε, τον καταδικάσαν διακονίου εις θάνατον. Δεν ήταν ψυχοπαθής να ήθελε να πεθάνει. Και αποθνήσκοντας έλεγε ότι θα πρέπει να κάνω υπακοή στους άνομους νόμους, μόλον ότι αποθνήσκω και είμαι δίκαιος. Τον δικαίωσε η ιστορία και ο χρόνος. Δεν τον δικαίωσε. Δεν καυχόμεθα που έκανε υπακοή στους νόμους του κράτους. Επισφράγισε τη δασκαλία του με το έργο του. Τώρα δικαιώθηκε από εμάς. Λοιπόν, αυτός είχε σαν προπομπό τη λεγόμενη σπερματική χάρη. Ήταν μερικά πνεύματα της παλιάς εποχής, για την αρχαία Ελλάδα μιλούμε, οι οποίοι για εκείνα τα χρόνια που ήταν σκότας ψηλαφιτώτης η λωτρίας και σαν λωτρίας, κάποιοι να λέγουν και να το γράφουν και να το κηρύττουν ότι ένας είναι ο Θεός αίδιος, δηλαδή που δεν έχει χρόνο και ηλικία, που είναι έξω από όλο το σύμπαν και το χρόνο και τον αιώνα θα λέγαμε, και πανταχού παρών και παντοδύναμος. Λέξεις που οι Άγιοι Πατέρες θεολογικώς τοποθέτησαν. Έχω ένα πολύ ξεχωριστό ερώτημα και θέλω να το θέσω τώρα. Καλησπέρα, μόνο οι δυτικοί χρησιμοποιούσαν πιο πολύ τον Αριστοτέλη, ενώ οι ανατολικοί χρησιμοποιούσαν πιο πολύ τον Πλάτωνα. Αλλά αυτά τα πράγματα τα χρησιμοποιούμε για φιλοσοφικούς λογισμούς, για θύραθεν παιδεία. Mm. Όταν μιλάμε για πνευματικά πράγματα, χρησιμοποιούμε τους Αγίους Πατέρας παλιάς και Κοινής Διαθήκης. Γιατί αυτοί ομίλησαν για τον αληθινό Θεό δια πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, όταν μιλάμε η ψυχή του Αριστοτέλους, δεν είναι η ψυχή του Ιησού Χριστού ή η ψυχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάδη, όταν μιλούν οι Άγιοι περί ψυχής, όταν ομιλεί ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς για το τριμερές της ψυχής, δεν είναι το τριμερές της ψυχής του Αριστοτέλους. Μόνο ότι οι λέξεις συμπίπτουν πολλάκις, δεν είναι οι βασικές αρετές, η Ανδρία, η Σοφροσύνη, η Σοφροσύνη κτλ. Αλλά πλησιάζουν πάρα πολύ. Όλα αυτά ονομάστηκαν σπερματική χάρη. Λέει αυτό ένας... και οι πατέρες λέγουν ότι τελικά είναι σεσωσμένοι αυτοί. Σε κάποια μοναστήρια στον Εξονάθηκα τους έχουν μεταξύ των σεσωσμένων. Όταν κατήθηκε ο Χριστός στον Άδη, εσώθησαν και αυτοί. Υπάρχουν διότι... δηλαδή αγιογραφίες του Σοκράτη, ας το πούμε έτσι. Ναι, κυρίως του Σοκράτους, του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους. Λοιπόν, ο Μέγας Αλέξανδρος. Και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν υπάρχουν, αλλά και αυτόν θα προσθέσουμε. Πώς και άλλους βέβαια. Πώς ενώ ήταν σφαγεία ουσιαστικά δικαιώθηκε. Μετάνιωσε κάπου. Δεν γνωρίζουμε. Το χρησιμοποίησε όμως ο Θεός να κηρύξει πανταχού την ελληνική τη γλώσσα, ώστε τις ελληνικές γλώσσες να κηρύχτουν οι Άγιοι Απόστολοι πανταχού της γης. Διότι ο σκοπός του ήταν ειρηνικός, δεν ήταν πολεμικός. Ο σκοπός του δεν ήταν να φωνεύσει τους λαούς της γης, να εκδικηθεί. Διότι όποιος είχε παραδοθεί σε αυτόν, μεταξύ ας πούμε Τύρου και Σιδόνους, η μια πόλη παραδόθηκε. Ο μαχητής δεν είναι, προχώρησε. Η Τύρος την πολιόρκησε μήνες, δεν είναι, μετά την κατέκαυσε. Όποιος είχε μια αντίσταση, έπρεπε να πάρει να κάνει ένα κανόνα. Τα Ιεροσόλυμα παραδόθηκαν αμαχητίες, δεν είναι. Πήγε μέσα πανηγυρικά. Απλώς τους έβαζε διδασκάλους και τους υποχρέωνε να μαθαίνουν την ελληνική τη γλώσσα. Πάντως διέπραξε αμαρτήματα με την. Βεβαίως και πολλά. Δεν θα κατηγορήσουμε όμως εμείς αυτόν, θα κοιτάξουμε τις δικές μας αμαρτίες. Γιατί όταν και εγώ έκανα τόσες αμαρτίες, πρέπει να σε έχω πρώτα τον οθελμό μου. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με τις αμαρτίες του άλλου. Παραβλέπω τις δικές μου αμαρτίες και μετά κατηγορώ εσένα, δικαιώνω τον εαυτό. Έτσι γίνεται, γεροντά. Και στο τέλος θα χάσουμε τη δική μας την ψυχή. Για να πάμε λίγο εδώ, που το θέλω.
Να, θέλω να ακούσω την τοποθέτησή σας. Ναι, καλησπέρα. Μόνο το σεβασμό στο γέροντα και σε ό,τι πιστεύει ο καθένας. Τι έχετε να πείτε για τον κοινωνικό ρατσισμό που βιώνουμε εμείς οι άθεοι? Δεν είναι αντίθετο κάτι τέτοιο σε αντιλήψεις εκκλησίας? Πρώτα, δεν είναι άθεος. Το λένε πολλοί γέροντα. Και πρόσφατα το είπε και δημόσια ένας πρόεδρος ομάδος πριν από 1-2 χρόνια. Όποιος, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όποιος και να είναι, όποιος και να είναι αυτός, είτε γνωστός είτε άγνωστος, εγώ θα διαφωνώ πάντοτε και θα το λέγω. Δεν λέγεις την πάσα αλήθεια. Γιατί? Να σας πω έτσι, να χαμογελάσετε λιγάκι. Η προσευχή του αθέου. Την ξέρετε? Την έχετε ακούσει ποτέ? Η προσευχή του αθέου. Του τελείως αθέου. Ακούστε λοιπόν. Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, δεν υπάρχεις. Αγαπητέ μου, του λέει, γιατί μνημονεύεις κάποιον που δεν υπάρχει? Είναι λογικό αυτό? Ταιριάζει τώρα? Ήστατε στη λογική σου. Μα δεν υπάρχεις, Θεέ μου, λέει. Μα γιατί ασχολείσαι με κάποιον που δεν υπάρχει? Δεν καταλαβαίνεις πώς σε καίει μέσα σου. Μα ακόμα και η λέξη άθεος είναι στερητικό μιας ύπαρξης. Ουσιαστικά αποδέχεσαι το Θεό, δεν υπάρχεις. Πάντως το λένε με στόμφο, γέροντα, όσοι το χρησιμοποιούν αυτό. Το λένε, έχω ακούσει αρκετούς, το λένε με έπαρση, έτσι μεγάλη. Όταν κανείς πιστέψει ότι δεν υπάρχει κάποιος για το Θεό, τον βολεύει αυτό για να ζήσει όπως θέλει αυτός πλάτη έναν κόσμο διαφορετικό, ζει διαφορετικά και προσπαθεί να κάνει παρασυνείδηση. Η συνείδηση όμως δεν δέπεται τον άνθρωπο. Δεν κλείνει το στόμα της συνείδησης. Τον ελέγχει, τον ελέγχει, τον ελέγχει και αυτός είναι υποχρεωμένος να είναι διπλοπρόσωπος και υποκριτής. Ο μέγας υποκριτής. Ενώ λοιπόν έχει τύψει συνειδήσεως, χαμογελάς. Εντάξει. Αλλά όχι να πατάς και τον εαυτό σου και τους άλλους. Γιατί να υπάρχουν αρρώστιες που οδηγούν στο θάνατο? Άνευ αμαρτίας, ούτε ασθενούμε, ούτε αποθνίσκομαι, είπαν οι Άγιοι Πατέρες και ειδικά ο Άγιος Ιωσήφος Ιχαστής. Αν αφαιρέσουμε την αμαρτία που είναι η πηγή ασθενείας ψυχικής και σωματικής και θανάτου σου βιολογικού, στον άλλο κόσμο δεν υπάρχει ούτε ασθένεια ούτε θάνατος. Και η ασθένεια σωματική είναι βοηθητική στο να ξεπληρώσουμε τις αμαρτίες μας και να πλουτίσουμε σε εμπειρία και να καταλάβουμε από την εμπειρία μας και άλλους στην ασθενή μας. Πόσες φορές δεν ασθενήσαμε και γιατρευθήκαμε? Κάποιοι με πρώτη ασθένεια πέθαναν. Γιατί? Δεν το καταλάβουμε. Γιατί όμως? Εμείς ασθενούμε και έχουμε τόσες οικονομίες και τόσες βοήθειες και ξαναγίνουμε πάλι καλά. Ασθενούν και άλλοι, γίνονται και άλλοι καλά και κάποιοι με το πρώτο αναχωρούν. Μυστήρια, ναι, πράγματα είναι αυτά. Πώς άφησαν οι καλοί τους κακούς παπάδες να διαφθείρουν την θρησκεία και την εκκλησία? Γιατί το λειτουργήμα το έκαναν επάγγελμα? Η εκκλησία δεν διαφθείρεται. Οι άνθρωποι διαφθείρονται. Η εκκλησία είναι το σύνολο των λαϊκών, κληρικών και μοναχών. Δεν μπορούμε να ταυτίσουμε τους κληρικούς με την εκκλησία, ότι η εκκλησία είναι κληρική. Οι κληρικοί όλων των βαθμών, οι αρχιερείς μας, οι ιερείς μας και οι διάκονοί μας, είναι οι υπηρέτες του λαού. Οι διάκονοι επί της σωτηρίας του εαυτού τους βεβαίως, αλλά και του λαού του Θεού. Δεν είναι οι κυβερνήτες και οι προϊστάμενοι μας. Δεν έχουμε έτσι την εκκλησία. Ένας είναι ο Χριστός. Αυτές είναι οι κεφαλοί. Δεν υπάρχουν κεφαλές που λέγουν οι πάπες κτλ. Ο Χριστός κεφαλή και εμείς μέλη του σώματος. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τάδε. Δεν παλέμε στη διακοινωνία. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τάδε. Άρα ενώπιον του Κυρίου, ο δούλος και δούλη. Τιμή μας να είμαστε έτσι. Λοιπόν, να το αποδείξουμε και στην πράξη ότι τώρα διακονούμε. Αν θέλουμε να κυβερνόμεθα και να μας λιταλνιά για άλλα πράγματα, τότε σχηματίζουμε κάποιο άλλο Ευαγγέλιο. Άλλο η διακονία και η θέση που έχουμε μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι άλλο πράγμα, αλλά λειτουργικά και στην πράξη θα πρέπει να διακονήσουμε. Και έτσι λοιπόν ο ευσυνείδητος κληρικός πάντα θα είναι βοηθός στη σωτηρία του εαυτού του και του λαού του Θεού. Και αγαπητός νομίζω. Ο κληρικός δεν πρέπει να κριθεί πιο αυστηρά από ότι ο. Πάρα πολύ. Ασυγκρίτως. Ο αεδόθη πολύ, πολύ και ζητηθήσετε. Αυτό είναι παναληθέστα. Γιατί έπλασε, λέει ο φίλος ακροατής, τον άνθρωπο ο Θεός, αφού στο τέλος ήξερε ότι δεν θα σωθούν όλοι οι άνθρωποι? Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, αλλά δεν επεμβαίνει σε κανένα αυτεξούσιο. Εάν επέμβαινε μία φορά, θα επέμβαινε μία φορά στον διάβολο με την πτώση του, πριν γίνει η δημιουργία του ανθρώπου, και θα ήταν όλοι οι άνθρωποι απολέμητοι, αλλά θα ήταν αγγελουδάκια ρομποτάκια. Αγγελουδάκια ρομποτάκια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Το ρομπότ δεν είναι ελεύθερο. Ο άγγελος λοιπόν έπεσε και έγινε διάβολος επειδή ήταν ελεύθερος. Εάν ήταν ανελεύθερος, αγγελουδάκια ρομποτάκια κι αυτός, δεν θα έπεφτε. Δηλαδή, όταν είσαι ελεύθερος να εκλέξεις μεταξύ καλού και κακού και εκλέγεις ό,τι θέλεις και δεν σε εμποδίζει ο Θεός,
βιώνεις τη λογική σου, την ελευθερία σου, τη βουλησή σου και έναν Θεό που σε αφήνει να πέσεις επειδή μόνος σου πίπτεις, δεν σε ρίχνει κάποιος άλλος. Άρα θεληματικά μένεις εκεί που είσαι. Θεληματικά μένεις και στους αιώνες των νόων θεληματικά μένεις. Ακριβώς. Γέροντα, ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Ο διάβολος μπορεί να μετανοήσει? Και αν ναι, ποτέ, γιατί δεν το κάνει? Ποτέ. Γιατί? Γιατί δεν θέλει. Να σας πω ένα πολύ ωραίο. Στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, 4ος αιώνας, είχε ένα φίλο καρδιακό που λεγόταν Αμφιλόχιος. Αργότερα έγινε επίσκοπος Ικονίου. Υπάρχει και κάποιος διάλογος γραπτός και κείμενα που έχουν διασωθεί μεταξύ Μεγάλου Βασιλείου και Αγίου Ικονίου και Αγίου Αμφιλοχίου Επισκόπου Ικονίου. Μία ημέρα που είχε χάρισμα διακρίσεως των πνευμάτων ο Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου, εμφανίστηκε μπροστά του ένας διάβολος που πήρε τη μορφή ενός μοναχού ανθρώπου. Μεταμορφώθηκε, δηλαδή έγινε μασκαράς, παραμορφώθηκε, υποκρίθηκε έναν άνθρωπο και πήρε τη μορφή ανθρώπου. Κατά παραχώρηση, κύριε, ο Άγιος Αμφιλόχιος δεν κατάλαβε πως ήταν διάβολος με μορφή ανθρώπου. Και του λέγει λοιπόν ο άνθρωπος, ο φανής, να το πω έτσι, ευλογείται ο Κύριος, να πω τη συγχωμηθία πολύ απλά και λιτά. Θέλω να εξομολογηθώ, να είναι ευλογημένο. Λέει, γέροντα, είμαι πολύ αμαρτωλός. Μπορώ να σωθώ? Ναι, παιδί μου, αν μετανοήσεις. Μπορώ να σωθώ? Κοιτάξτε την ερώτηση του εχθρού τώρα, δεν είναι? Εάν μετανοήσεις, μπορείς να σωθείς. Ναι, αλλά γέροντα, είμαι τόσο αμαρτωλός, σχεδόν διάβολος έγινε τις αμαρτίες μου. Μπορείς, παιδί μου, αν μετανοήσεις να σωθείς, ακόμα και ο διάβολος, αν μετανοήσεις, μπορεί να σωθεί. Τουλάχιστον ο Αμφιλόχιος. Ρε γέροντα, του λέει, ο διάβολος μπορεί να σωθεί? Μπορεί, του λέει. Ε, γέροντα, λέει, μπορεί να σωθεί ο διάβολος? Ρε παιδί μου, τώρα λέει, με το διάβολο θα σωθούμε με σένα. Ξεφύγαμε από το θέμα που τροχιαστήκαμε. Όχι, με προσχολεί, λέει, λέγε, λέγε. Μπορεί ο διάβολος να σωθεί? Εντάξει, θα σου πω, λέει. Καταλάβατε, δηλαδή, το καυτό θέμα ποιο ήταν του εχθρού. Μπορεί να σωθεί. Και τι πρέπει να κάνει, λέει, γέροντα, για να σωθεί ο διάβολος? Να, παιδί μου, του λέει, να καθίσει στην Ανατολή, προς Ανατολάς, και να πει, εγώ είμαι το αρχαίον κακόν. Εγώ μια σκοτισμένη απάτη. Εγώ αυτό για όλα. Τι λέει, του λέει, εγώ θα το κάνω αυτό το πράγμα? Ποτέ, 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 ποτέ. Και έχει να βγει στον ουρανό. Εγώ ποτέ, λέει, αυτό να το κάνω δωρέω. Ποτέ εγώ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αυτό φταίει. Και έφυγε. Άρα είναι το άκρο ανάτο του εγωισμού. Από εκεί ξεκινάει. Βλέπετε ότι τον καίει το θέμα, ενώ γνωρίζει. Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ήταν πρώτος των Αγγέλων και ύπατος όλων των Αγγέλων και καθηγητής και επίτρεψε όλων των Αγγέλων και διδάσκαλος. Και πάντα γνωρίζει, δεν λησμονεί. Αλλά εγνώση δεν μετανοεί. Άρα λοιπόν δεν φταίει ο Θεός που είναι κολλασμένος. Ο Θεός δεν κολλάζει κανέναν. Η αμετανοησία της αμαρτίας μας αυτοτιμωρεί και μας αυτοκολλάζει. Ας την κολλάσουμε προώρος εδώ επί της γης, έστω και με σωματικές ασθένειες και ατιμωρίες. Καμιά φορά έχουμε και αδικίες και καταφρονήσεις. Εντάξει, να τα υπομείνουμε όλα. Από ποια ηλικία πρέπει να νηστεύουμε, ρωτάει ένας φίλος? Από την ηλικία. Εδώ παίζει ρόλο και η σωματική μας διάπλαση και η σωματική μας υγεία. Από 5 χρονών και μετά, καλό είναι. Από 5 χρονών. Δεν είναι απόλυτο δόγμα. Αν και μερικά παιδάκια και από πιο μικρή. Μερικές οικογένειες νηστεύουν, τρώγουν λαδερά ή ελάδωτο. Νηστεία δηλαδή. Και τα παιδάκια, επειδή δεν γνωρίζουν την ερώτηση, συνηθίζουν. Και θέλουν κάτι άλλο να φάνε και λένε, εντάξει, μετά από λίγες ώρες και εννοούν την άλλη μέρα, θα φας και τούτο. Δεν ομιλούν περί νηστείας, απλώς είναι περί καλής αγίας συνηθείας. Όταν μεγαλώσει, γίνονται ερωτήσεις. Γιατί πρέπει να νηστεύω? Γιατί είναι η αμαρτία? Γιατί αυτό? Γιατί εκείνο? Και γίνεται ένας καλός διάλογος. Δηλαδή, δεν θέλει ο Χριστός να νηστεύω καταναγκαστικά. Γιατί αυτό δεν είναι αρετή. Η νηστεία είναι αρετή. Νηστεύω επειδή έχω και επειδή πιστεύω και επειδή επαναλαμβάνω, πρέπει να τιμήσω διανηστεία στον Χριστό. Όχι να κάνω δίαιτα και να δυνατήσω. Πρέπει να πάρω χάρη από την νηστεία και όχι να δυνατήσω. Πρέπει να πλουτίσω στη χάρη. Και ρωτά, επειδή το είχαμε στην αρχή της εκπομπής, το ξαναπώ τώρα, μου δίνει την αφορμή. Βεβαίως. Εγώ, αν αποφασίσω να νηστεύω πλέον την Παρασκευή, τι τρώω? Από τι πρέπει να κάνω? Ξεκινήσεις λαδερά. Όλα τα λαδερά. Τι? Όλα τα λαδερά. Όλα τα φαγητά τα λαδερά. Ναι. Όχι αυγό λαδερό. Δηλαδή, ο νηστεύων θα αποφύγει το κρέας, ναι, το ψάρι, το γάλα και τα προϊόντα του και το αυγό της όρνηθας. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα λαδερά. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι δικτατορικό, δογματικό το θέμα. Είναι θέμα αγάπης Χριστού
και θέμα τιμής και υπακοής. Όχι, πρέπει να ξέρεις ποιο είναι το σωστό. Εντάξει, μπορεί... Αυτό είναι. Μιλάμε για τα είδη της διατροφής στον καιρό της νηστείας. Και αργότερα όταν τα γνήσεις δυναμώσεις και στην πίστη και στο σώμα ακόμη, φεύγει, παίρνει και το αλάδο το φαγητό. Ή πολλές φορές μειώνει και μια φορά την ημέρα. Πριν τι είπατε για τα λαδερά, δεν το κατάλαβα. Επιτρέπεται ή όχι? Επιτρέπεται. Α, επιτρέπεται. Ξεκινούμε πρώτα από τα λαδερά και μετά σιγά σιγά πάμε και στα λάδωτα. Μάλιστα. Μια ποικιλία. Πώς τρώτε, για... λέει, τρόφιμα που έχουν και αυτά το barcode στο μοναστήρι σας? Το λέω εγώ, διάβαζα. Όπως έλεγε ένας ζηλωτής, να κοιτάξει, λέει, τι κάνουμε εμείς. Παίρνουμε το barcode, το κόβουμε. Το καίμε στο πί της κολάσεως εκεί στη φωτιά. Ανοίγουμε το φαγητό και το τρώμε. Ενώ αν έχει το κουτάκι μέσα barcode, το γραμμικό σύστημα το 666, δηλαδή είναι το διαβόλου. Καλό μήνυμα. Δεν θα παραμείνει η Ορθοδοξία, δηλαδή να ασχολείται με τέτοια θέματα. Εάν η Εκκλησία φοβείται τέτοια θέματα, θα φοβείται τα πάντα όσα θα φανερωθούν αργότερα. Τεχνολογικά δεν είναι και θα παρουσιαστούν. Και θα ασχοληθούμε με ατέρμονες συζητήσεις τέτοιων θεμάτων και θα ξεφύγουμε από τη μία θέση που κολλάζει, που είναι αμετανόητος αμαρτία. Η ομοφιλοφιλία είναι θανάσιμο αμάρτημα, γέροντα, ναι, ή όχι? Από όλα τα χειρότερα, το χειρότερο. Αυτό δύο φορές έφερε παγκόσμια καταστροφή. Μία παγκόσμια, τον κατακλυσμό επί Νόε, και μία τοπική στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Η ομοφιλοφιλία το έφερε, τα όργια γενικώς? Όλα τα αμαρτήματα, όλα τα αμαρτήματα, κυρίως η ομοφιλοφιλία. Ούτε αυτό το ήξερα. Αν κάποιος είναι αμαρτωλός. Ένα ακόμα. Εδώ να προσθέσω το εξής. Ρώτησα γέροντες διακριτικούς. Επί Νόε ήταν τόσος κόσμος, μικρά και μεγάλα παιδιά. Και τα μικρά ήταν έτσι. Και τα μικρά ήταν έτσι. Δεν γλίτωσε κανέναν από αυτούς. Ήταν όλα έτσι. Και τα μωρά και τα νεογνά. Και αυτά που εθύλαζαν. Και αυτά τα κεφουρούμενα βρέφη. Όλα, 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 όλα. Δεν μπορείς να δώσεις την απάντηση. Η απάντηση όμως, τι λέγει των πατέρων? Η αγάπη του Θεού θέλησε να πεθάνουν όλοι. Άρα λοιπόν, όλοι είχαν την ίδια διάθεση να ζήσουν έτσι. Λοιπόν, ο Θεός εξάλειψε εκείνο το σπέρμα, εκείνο το γένος. Ο μόνος νορμάλ ήταν ο Νόε, και χάρη αυτού οι τρεις υιείς του και οι τρεις γυναίκες των υιών του, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ, και σύζυγος του κυρίου Νόε. Υπάρχει ένας ακροατής που θέλει, είναι ωραίο το ερώτημα, θέλει να μάθει ποια ήταν η διατροφή του Χριστού καθημερινή. Ο Χριστός μας έτρωγε απ' όλα, και μάλιστα όταν ήταν μικρός η Παναγία το έφερνε γάλα με μέλι. Βλέπουμε αργότερα στο τριετές διάστημα της δημοσίου λειτουργίας του Χριστού μας, πολλές φορές οι μαθητές έκαναν ψάρια, πιάναν τα ψάρια από τη λίμνη Γαλιλαίας ή λίμνη Γενισαρέτ, τα ψήνανε, γιατί δεν είχαν μαγειρικά σκεύη, σε ένα ξυλάκι, δεν είναι ψητά, και τα τρώγανε. Μάλιστα, όταν ήταν και αναστημένος ο Χριστός μας, το φέρανε οι μαθητές, η ζήτησε ο ίδιος. Έχετε τι ανθάδιο, βρόσιμον ενθάδε. Ιδέα, το έφεραν οπτού μέρους ηχθείως και από μελισσίου κυρίου. Δηλαδή το φέρανε ένα μεγάλο, ωραίο κομμάτι ψητό ψάρι. Ναι. Εκεί υπάρχουν τα λεγόμενα Χριστόψαρα, πιο μεγάλα από τα δικά μας, και μια κυρίθρα. Δεν είχαν χωριστά το μέλι, ήταν μια κυρίθρα, ναι, να τη φάγει. Μαζί το έφαγε. Ναι, έκανε πως το έφαγε. Γιατί ο αναστημένος δεν τρώγει τέτοια πράγματα, ας πούμε. Αλλά όταν εισέρχεται στο λάρινγκ, αμέσως εξαφανίζεται με την θεότητα. Δεν έφαγε όμως ποτέ κρέας στη ζωή του. Ναι. Οποιασδήποτε μορφής. Ναι. Γιατί, Γιώργο? Ήταν πολύ φτωχός. Ξέρετε, τότε η ξυλουργή και οι ψαράδες ήταν οι πιο φτωχοί στα επαγγέλματα, από όλα τα επαγγέλματα τα φτωχά. Η μεταφορά ήταν σε είδος. Δηλαδή, σου έκαμε ένα καρεκλάκι και μου έδινε ένα κιλό φασόλια. Ήταν συμφωνία σε είδος, όχι σε χρήματα. Πολύ φτωχοί άνθρωποι. Επομένως, δούλευα, έτρωγα. Δεν δούλευα, δεν έτρωγα. Όλη τη μέρα δουλειά για ένα πιάτο φαγητό. Η ερωτική συνέβρεση πριν τον γάμο είναι αμαρτία, Γέροντα? Ναι. Πολύ γρήγορα το είπατε. Γιατί? Γιατί είναι έτσι. Πριν τελειώσω το είπατε. Είναι ένα ερώτημα το οποίο το αναρωτιόμαστε τώρα. Για πέστε μου. Χιλιάδες ερωτήσεις πάνω στα θέματα. Σαν να μου λες, ο ήλιος τι σχήμα έχει? Πρέπει να έχει στρόγγυλο. Και αν, και να προεκτείνω το ερώτημα, να το απαντήσετε ολοκληρωμένα. Αν μέσα στο γάμο είναι αμαρτία όταν γίνεται για ικανοποίηση. Πώς. Αν μέσα στο γάμο, ναι, η ερωτική, ναι, συνέβρεση είναι αμαρτία όταν γίνεται από ικανοποίηση. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό.
πώς το ξέρουμε τώρα? Ποιοι το είπαν αυτό το πράγμα? Γιατί ο Χριστός δεν το είπε όπως το λέμε σε αυτή τη διατύπωση. Είναι η εμπειρία της Εκκλησίας, οι σχέσεις για παιδί πριν από το γάμο και μέσα στο γάμο είναι η ίδια ως πράξεις, έτσι δεν είναι? Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα της αμαρτίας? Ότι ο Θεός θέλει να είναι το παιδί τέκνον ευλογίας και όχι τέκνον πορνείας και αμαρτίας. Δηλαδή το μυστήριο του γάμου εξαγιάζει ψυχοσωματικά τα κύτταρα του ανθρώπου. Μιλάμε για το σώμα του, επομένως και το σπέρμα του και το άριο του ανδρός και της γυναικός. Και επειδή μιλάμε για ορθόδοξα ζευγάρια και με την νηστεία και με τη μυστηριακή ζωή και με τη Θεία Κοινωνία, αγιάζονται σιγά σιγά οι ίδιοι βιολογικά, ψυχοσωματικά και για να σωθούν, αλλά δημιουργούν προϋποθέσεις αγιασμού πριν από τη σύλληψη δια την παιδοποιία των τέκνοτων. Δηλαδή ετοιμάζουμε καλό υλικό για τα παιδιά μας. Εγώ είμαι 5, το παιδί μου να γίνει 55, να γίνει όχι σαν και εμένα, καλύτερος από μένα. Ναι. Από μένα κανονίζεται αυτό, όχι από το παιδί μου. Ας κάνω εγώ αυτό που θα κάνω για το παιδί μου και μετά στη συνέχεια μόνος θα σπορευτεί όπως είναι αυτός ελεύθερος και ευτυχώσιος. Και γιατί μας το έδωσε ο Γέροντα? Αυτό είναι δική μου πορε, τόσο απολαυστικό. Δεν μπορούσε να το κάνει λίγο διαφορετικά? Να μην είναι τόσο. Δεν ξέρω αν είναι απολαυστικό. Ναι, είναι πολύ. Θα μπορούσε να το δώσει δύο διαφορετικά. Συγγνώμη που θα το πω τώρα. Δεν τρέπομαι. Το λέω την απλή έννοια. Όλοι έτσι λένε πάνω. Εντάξει, να μην λέω ότι λέω εγώ μόνο, το λένε όλοι. Εγώ έχω ακούσει τα αντίθετα. Τέλος πάντων, αυτό που θα πούμε και είναι σίγουρο είναι ότι ο άνθρωπος στην πτώση, μετά την πτώση, είναι τόσο τεμπέλης. Μα τόσο τεμπέλης στα πνευματικά, καταλάβατε? Ποια πτώση είναι? Μετά την πτώση του Αδάμ. Ναι. Το γένος του ανθρώπου είναι τόσο τεμπέλης ότι ο άνθρωπος σαν σύνολο για στα πνευματικά πράγματα που τον σπρώχνεις με το δίνεις πολλές φορές να κάνει τα πνευματικά πράγματα, δεν είναι? Και αν δεν υπήρχε αυτή η ορμή, η έμφυτος που την έβαλε ο Θεός, τη φύτευσε, όχι του διαβόλου ούτε ανθρώπου, ο Θεός τη φύτευσε με τρομακτική έλξη, έτσι δεν είναι? Ναι. Για τη διαιώνιση του είδους θα πεθαίναν όλοι άτεκνοι. Δεν θα ήθελε κανένας να υποστεί ταλαιπωρίες μετά την παιδοποία, κανένας. Θα έκανε ένα παιδί, μετά κανένα, και θα πεθαίναμε πρόωρος και θα έκλεινε το γένος του ανθρώπου μας, δεν είναι? Και δεν θα μεγαλώνει ο παράδεισος όπως θέλει. Τώρα τη βάζει την ορμή όχι για σχέσεις ή για παιδιά ή για αμαρτίες, αλλά διότι ο Θεός την έβαλε σε ό,τι δημιουργία που επίησε, έτσι δεν είναι? Μόνο ότι τα άλλα υπόλοιπα δεν έχουν λογική να καταλάβουν, να απολαύσουν πλην του ανθρώπου. Αλλά μέσα από αυτά τα πράγματα ο Θεός πανσόφως οικονομεί την διόνυση του είδους. Αν θα πούμε ότι η σχέση ως σχέση, επειδή είναι αυτή που είναι, είναι αμαρτία, αλλά φταίει ο Θεός που την έβαλε κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός όμως ό,τι έκανε το έκανε πάρα πολύ καλά. Το έκανε τέλειο. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι ο άνθρωπος είναι λογικός και είναι πονηρός και είναι εμπαθής και κάνει κατάχρηση της χρήσεως. Και από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Λοιπόν, έχουν περιπτώσεις που αγιασμένοι γονείς βγάζαν αγιασμένα παιδιά και μάλιστα ήταν αγιασμένη κοιλίας μητρός. Αυτό είναι το ζητούμενο. Άρα στην εξομολόγηση το αναφέρω. Και υπήρξαν περιπτώσεις που πόρνες μητέρες άνευ συζύγων, δεν βιάστηκαν, έβγαλαν αγιασμένα παιδιά. Θα το πω και πιο απλά από ό,τι έχω πει και στους πατέρες. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Σικαιώτης, ένας μεγάλος ασκητής της Ερήμου στα νεότερα χρόνια, έγινε αργότερα επίσκοπος Αναστασιουπόλιος. Η μητέρα του, η Μαρία, απέκτησε αυτόν τον Άγιον χωρίς να νυφευθεί κάποιος αξιωματικός στα ταχυδρομεία, θα λέγαμε, ας πούμε, από Κρυσάριος του Αυτοκράτους Κωνσταντινοπόλιος, πήγε στη Μικρά Ασία, συνευρέθη με τη μητέρα του Αγίου Θεοδόρου του Σικιώτου, συνέλαβε και έφυγε. Δεν έμεινε κοντά να την νυφευθεί. Ναι. Και μετά αυτή συνέλαβε το παιδάκι, το κυοφόρησε, δεν έκανε έκτρωση, το μεγάλωσε και ενώ ήταν, όπως τον έλεγε αργότερα, τέκνο πορνείας ή κοινός μπάσταρδο, προσέξτε τη λέξη που το λέγουν και σήμερα άνθρωποι σκοπτικά, μια άλλη έννοια. Το χρησιμοποίησε και ο διάβολος αυτή τη λέξη, γι' αυτό την επαναλαμβάνω, όχι αμαρτωλά, αλλά ιστορικά. Όταν έγινε επίσκοπος, τον κοροδεύαν οι άλλοι, οι άνθρωποι, γιατί ξέραν τον τρόπο που γεννήθηκε. Και όταν πήγε σε ένα μέρος που είχε πολλά δαιμόνια κάτω από τη γη, ο Άγιος γονάτισε και λέγει: «Το μπάσταρδο σας προστάζει εν ονόματι Ιησού Χριστού να εξελέσετε όλοι οι δαίμονες». Και φύγαν όλοι.
Κοιτάξτε πώς ταπεινώθη ο Άγιος Επίσκοπος ο Αναστασιοπόλιος. Ώστε λοιπόν εγώ, λέει, δεν ντρέπομαι για τον τρόπο που συνελήφθην. Αλλά κοιτάξτε ποιος είμαι εγώ. Πώς ζω εγώ. Και όχι η μητέρα μου. Αν είναι Αγία, αν είναι αμαρτωλή. Αυτή ασώψεται για τις αμαρτίες και εγώ τις δικές μου αμαρτίες. Είμαι αυτός που είμαι. Δεν θα πω ψέματα. Δεν θα το καλύψω με μια οριολογία. Δεν θα το κάνω το σαχαρόπιχτο. Είμαι αυτός που είμαι. Αλλά εφόσον με χρησιμοποιείτε με τέτοια λέξη, λοιπόν, αυτός που είμαι, εν ονόματι του Ιησού Χριστού, να ξέρω τα δαιμόνια. Μπορεί ένας άγιος... Είχε μεγάλη εξουσία κατά των δαιμόνων. Μπορεί ένας άγιος άνθρωπος να βγάλει ένα συγγενή του από την κόλαση? Ναι. Όχι για όλα τα αμαρτήματα. Όχι εκτός από τα θανάσιμα αμαρτήματα. Και θέλει πολλές λειτουργίες, πολλές ελεημοσύνες, πολλές προσευχές και μάλιστα και από πολλούς, έτσι, όλοι μαζί, επί το αυτό, για πολλά χρόνια. Και αν τελικά γίνει αυτό το πράγμα, δεν γίνεται πάντοτε. Αυτό όμως που χρειάζεται να γίνει, ότι επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να μετανοήσει μόνο στην κόλαση, γιατί στρίβεται σώματος, όπως είπαμε, δεν είναι. Η μετάνοια είναι με ψυχή και σώμα επί της γης. Αυτό θα το κάνουμε εμείς για λογαριασμό του κοιμημένου. Δηλαδή, εγώ δουλεύω και κολλάω το ένσημα στο δικό του το βιβλιάριο. Για να πάρει αυτό σε σύνταξη αργότερα. Δεν το κολλάω στο δικό μου το βιβλιάριο. Πώς το κάνω αυτό? Πώς το κάνουμε? Με ελεημοσύνες, με μνημονεύσεις και ιδιαίτερες λειτουργίες. Και σιγά σιγά, όταν βάζω το όνομα, το ψυχουλάκι δηλαδή, το ψυχίον στο Άγιο Δισκάριο, μετά αυτά τα βάζει ο λειτουργός. Όταν κάνει τη συστολή στο Άγιο Ποτήρι, στο Άγιο Αίμα του Χριστού μας και λέγει την ευχή: «Απόπλυνον Κύριε τα αμαρτήματα, τον ενθάδε μνημονευθέντο δούλο σου, το αίμα τίσω το Αγίο». Αυτή η λέξη «απόπλυνον» οντολογικά στο αίμα του Χριστού το πραγματικό, σιγά σιγά αυτό το πράγμα σμικρύνει, τον ανεβάζει λίγο πιο ψηλά, πιο ψηλά. Αυτό είναι αλήθεια, είναι μια αποκάλυψη. Έστω το Θεός τον μεταπηδήσει, δεν πηγαίνει μόνος του, η Εκκλησία τον πηγαίνει, η εισατευωμένη από τον Άδη εις τον Παράδεισο. Αλλά αυτό πρέπει να έχει παρησία κανείς επί της γης, σύναξης πολλών με τα παρησίας επί της γης, δεν μπορεί να γίνει στον οποιοδήποτε αμαρτωλό και μάλιστα στον αμετανόητο με θανάσιμα αμαρτήματα. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ, ούτε ο ίδιος ο Χριστός θα τον βγάλει από τον Άδη. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες εν του Άδειου και στη μετάνοια και μάλιστα επί των θανασίμων αμαρτημάτων. Τώρα και πολλοί άλλοι με λίγα αμαρτήματα δεν βγαίνουν από τον Άδειο, διότι δεν υπάρχουν συγκινήσεις να το μνημονεύσουν. Όταν οι συγκινήσεις του κειμένου δεν πιστεύουν στις λειτουργίες, δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, δεν εξομολογούνται, δεν εισθέβουν, δεν κάνουν ελεημοσύνες, θα βοηθήσουν τον άλλον. Εδώ δεν βοηθούν τον εαυτό τους. Δεν πιστεύουν και τον εαυτό τους. Γέροντα, θέλει λοιπόν πολύ προσευχή και βλάβη. Γιατί σε κάποια ζευγάρια ο Θεός δεν δίνει παιδιά και αν η εξωσωματική είναι ευλογημένη? Για την εξωσωματική δεν θα απαντήσω ναι και όχι. Εξομολογώ και γνωρίζω πάρα πολλά παιδιά που γεννήθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ να τα πω γιατί γεννηθήκατε. Μπορώ να το πω? Με έχει γίνει, λέει, με έφερε στον κόσμο ο Θεός. Έκανε λάθος ο Χριστός? Όχι. Δεν σου πέφτει λοιπόν λόγος να πεις ναι και όχι. Φυσικά θα πω το ναι και θα δοξάσω τον Θεό. Απλώς η Εκκλησία δογματικά δεν λέει ότι πρέπει όλοι να κυοφορούνται και να συλλαμβάνονται κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι δεν είναι? Αλλά δεν μπορούμε να καταδικάσουμε αυτόν τον τρόπο τη στιγμή που ο ίδιος ο Χριστός κάνει ψυχή και με αυτούς τους τρόπους. Αργότερα, θέλουν οι μητέρες, καθώς προχωράει η τεχνολογία, να υπάρχει όπως είναι η λεγόμενη κλωσσομηχανή. Να υπάρχει μια μήτρο-μηχανή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Mm-hmm. Εκεί θα ρίχνουν σπέρμα και οάριο με συνάξεις χημικές, έτσι δεν είναι? Θα γίνεται η σύλληψη. Οικειοφορία 9 μήνες και έτσι λοιπόν θα έχουμε παιδιά χωρίς η μητέρα να κάνει οικειοφορίες και να αναγκάζεται να κάνει κεσαρικές ή να αλλάζει το σώμα της και να κινδυνεύει στους πόνους, να κινδυνεύει ακόμη και να πεθάνει. Γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Δεν ξέρω ο Θεός όταν θα το αφήσει αυτό που θα γίνει. Τι μορφή θα πάρουν αυτά τα πραγματάκια και όταν θα λέει κανείς ο πατέρας μου και η μητέρα μου, τι θα εννοεί? Και μάλιστα ένα τέτοιο παιδάκι φανταστείτε μετά να υιοθετηθεί και από ένα άλλο ζευγάρι για άλλους λόγους, για άλλους λόγους οικονομικούς. Μετά θα λέει ποιος είναι ο μπαμπάς μου και ποια είναι η μαμά μου και ποια είναι η μητρομηχανή μου. Εξωφρενικά πράγματα, αλλά αυτά σε λίγα χρόνια θα είναι πραγματικότητες. Σε πολύ λίγα χρόνια. Γιατί μερικά ζευγάρια δεν κάνουν παιδιά, Γέροντα? Αυτό δεν είναι απάντηση. Γιατί ο Θεός γνωρίζει τους λόγους. Εδώ έχουμε περιπτώσεις αγίων ανθρώπων που ήταν άτεκνοι για πολλές δεκαετίες, όπως οι γονείς του Χριστού, της Παναγίας μας και του Τιμίου Προδρόμου. Ενδεικτικά παραδείγματα.
ο Άγιος Ιωακήμ και η Αγία Άννα ήταν περίπου 50 χρόνια άτεχνοι. Και μετά εξαγιάστηκαν τόσο πολύ που ήταν αγιασμένοι, εξαγιάστηκε και το σπέραμα του, σας δίνανε και το Άριον. Και κοιτάξτε αυτή η σχέση που δεν είχε καθόλου μα καθόλου ειδονή, έτσι δεν είναι, και στα βαθιά ηλικία που το έκαναν, αλλά και λόγω της αγιότητος, κοιτάξτε τι καρπό επίησαν, την Παναγία μας. Γι' αυτό ας πούμε λέγουν οι πατέρες ότι οφείλει το ζεύγος με την ποιότητα της ζωής του σιγά σιγά να έχει και προσωπικότητες μέσα στην υγεία και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ο πολιτικός γάμος είναι αμαρτία, γέροντα? Ναι, με την έννοια ότι εάν πεθάνουν έτσι χωρίς να κάνουν εκκλησιαστικό γάμο, η Εκκλησία δεν το εγκρίνει και μια είναι νόμιμη πορνεία. Νόμιμη πορνεία? Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, το κράτος εγκρίνει αυτή τη νομιμότητα. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι από όλους τους λαούς της γης που παντρεύονται, από όλους τους γάμους όλων των λαών της γης που παντρεύονται, δεν είναι. Τελικά, ο μόνος σωστός γάμος είναι ο Ορθόδοξος. Διαγίου πνεύματος που γίνονται. Επομένως, όλα τα υπόλοιπα παιδάκια που γίνονται είναι τέκνα πορνείας με την έννοια της Ορθόδοξου Εκκλησίας, ναι. Δεν θα σωθούν αυτά τα παιδιά. Όχι, δεν λέμε κάτι τέτοιο, αλλά λέμε, ας πούμε, ποιο είναι το σωστό, το θέλημα του Κυρίου, ποιο είναι. Άρα θα ήταν πολύ μεγάλη ευλογία να γίνουν όλοι Ορθόδοξοι, ναι, να παντρεύονται και να παιδοποιούν μετά τον Ορθόδοξο γάμο τους. Βλέπω ότι έχουμε μόνο 20 λεπτά, πρέπει να τρέξουμε. Να συνεχίσουμε. Ναι, δεν θα σταματήσουμε. Χωρίς διάλειμμα, εντάξει. Ναι. Να πω εγώ κάτι. Αν κάποιος είναι αμαρτωλός, λέει, η ψυχή του βγαίνει δύσκολα? Αυτό δεν το γνωρίζουμε, διότι αυτό θα το πούμε όταν ξέρετε η ψυχή του και μετά. Πάντως, κάποιοι που έχουν ψυχοράγημα που κρατάει ημέρες, φανερώνει ότι κάποιο αμάρτημα είναι ακόμη αταχτοποιητό και ανεξομολόγητο. Πώς το ξέρουμε? Μόλις το εξομολογηθεί, αμέσως λυτρώνεται. Υπήρχε μια γυναίκα που είδε για 15 μέρες ευασθένειες στο δεινός και της έβγαινε η ψυχή και έβλεπε και τα δαιμόνια και πολλά άλλα πράγματα. Ήρθε κάποιο μικρό παιδάκι και της λέγει: «Θεία, νομίζω κάποια αμαρτία πρέπει να μην έχεις πει και μάλιστα τη θυμάσαι πολύ καλά. Πες το και σε μένα», λέει. «Και εγώ θα το πω στον Παπούλη, αν δεν προλαβαίνεις». Νομίζω πως το εξομολογήθηκε και αμέσως εξέψεξε. Τελειώθηκε. Τι είναι το κομποσχήνι? Ενώ οι αγιασμένοι άνθρωποι δεν έχουν όχι μόνο ψυχοράγημα, αλλά καθόλου ψυχοράγημα. Με σώαστας φρένας, με τέλεια διάβια, με τέλεια ενόρεση, που λέγει κανείς ότι να τον παρακολουθείς δεν θα καταλάβεις ποια στιγμή θα του βγει η ψυχή. Ναι. Έχω δει ανθρώπους που να αποθνίσκουν καθεστή. Όχι ξαπλωμένοι, καθεστή. Καθήμενοι, ναι, το κρεβατάκι, ναι, ναι, με το κομποσχήνι στο χέρι. Και λέει κάποιο μοναχό, δεν θα πω το όνομα, ιδιώτη ζει: «Σε παρακαλώ, μόλις κοιμηθεί, ειδοποίησέ με, γιατί περιμέναμε για μέρες, ας πούμε, τον παππού». Και μας λεγόταν αυτός Ανδρόνικος, παππούς Ανδρόνικος. Τελειώθηκε ο παππούς Ανδρόνικος με τόσο ουσιακό τέλος που δεν κατάλαβε ο μοναχός, ας μην πω το όνομά του, ποια στιγμή του βγήκε η ψυχούλα. Ναι. Αγιασμένος άνθρωπος. Τι είναι το κομποσχήνι, γέροντα? Το κομποσχήνι είναι ένα βοήθημα υλικό συνθεμένο με σκηνή μαύρο, συνθεμένο με καλλιτεχνικούς κόμπους, και ο κάθε κόμπος αποτελείται και σχηματίζεται από 9 σταυρούς καθώς το πλέκουμε. Είναι δε κατυπόδειξη Αγίων Αγγέλων, ώστε ο κάθε σταυρός να είναι τελικά ένας κόμπος, είναι ένα μεγάλο πολυσταύριο. Επαναλαμβάνω, είναι 9 σταυροί σε κάθε κόμπο καλλιτεχνικό. Mm. Και σε κάθε κόμπο λέμε μια ευχή που την επαναλαμβάνουμε: «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η υπόδειξη του Αγίου Αγγέλου είναι να γίνει αυτό το κομποσχήνι με κόμπους καλλιτεχνικούς εκ σταυρών, ώστε να μην μπορεί ο διάολος να το κατακάψει. Διότι εκείνα τα χρόνια τα κάναν τα κομποσχήνια με απλά υλικά, ακόμη και με καλάμια της ερήμνου. Δεν είχαν πάντοτε, ας πούμε, αυτό το μαλλί για να το κάνουν όπως το έχουμε εμείς. Και πήγε ο διάολος με μια δάδα και τα έκανε για τα κομποσχήνια τους. Και υπόδειξε ο Άγιος Άγγελος τον Άγιο Παχώμιο τον Μεγάλο να πει τους μοναχούς του να κάνουν τα κομποσχήνια με καλλιτεχνικό τρόπο. Και από τότε έχουμε τα κομποσχήνια, και αργότερα βέβαια με την τεχνολογία και την υφαντική τέχνη έχουμε τα σύγχρονα κομποσχήνια. Μπορώ να φοράω όσα θέλω, γιατί έχω ακούσει ότι... Όχι, όχι, όχι. Όχι τέτοιες επίδειξες. Ένα και φτάνει. Ένα και φτάνει. Μικρό και ψηλό. Ένα και φτάνει. Αυτό το έχουμε εσωτερικά για δική μας βοήθεια. Δηλαδή το βοήθημα να μην πάρει μορφή επιδείξεως ή θρησκευτικής επιδείξεως. Δεν είναι απαραίτητο αυτό που λέτε, γέροντα. Γιατί εγώ έχω πάει σε ένα μοναστήρι, έχω πάρει ένα κομποσχήνι από εκεί, έχω πάει σε μια άλλη πόλη από άλλο μοναστήρι, έχω πάρει κι άλλο και θέλω, όχι, για να όχι, νιώσω όχι, καλά. Όχι, άλλο είπα εγώ. Τι? Να μην φορούμε πάνω μας πολλά κομποσχήνια.
Ναι, αυτό λέω και εγώ. Τον άχομαι κομμασχέρι. Δηλαδή, εγώ τώρα δέστε. Έτσι. Είναι ξεχωριστό. Ξεχωριστό είναι το καθένα. Εντάξει, είναι καλό. Είναι καλό, πολύ καλό. Okay. Είναι. Γιατί είναι έτσι. Ναι, ναι. Από κάθε μέρος διαφορετικό και εγώ νιώθω κάτι για εκείνο το μέρος και γι' αυτό. Απλά άκουσα ότι δεν πρέπει να φοράς παραπάνω από ένα, γι' αυτό. Για να μην τα χάσουμε και γίνουν και μια ζημιά, τα έχουμε και στο σπιτάκι μας μέσα. Και αρκεί να τα κάνουμε χρήση. Δε αυτό βοηθεί. Σε επιθυμίζει τη μνήμη του Χριστού μας. Όπως το δαχτυλίδι σε επιθυμίζει ότι είναι υφευμένος. Γι' αυτό πρέπει οι παντρεμένοι να φορούν τα δαχτυλίδια τους. Να μην ντρέπονται. Και άμα τα χάσουν, να φορέσουν καινούργια. Ή αν το δαχτυλίδι ή το χέρι πάθει κάποια ζημιά, καταλαβαίνετε. Πρέπει να αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Κάποιοι δεν τα φορούν και λένε ότι νομίζω ότι είναι ανύπαντροι και οι γυναίκες τους κοιτάζουν με άλλα μάτια. Ή οι γυναίκες δεν φορούν δαχτυλίδια και οι άντρες κοιτάζουν με άλλα μάτια και τα γνωστά θέματα. Πηγαίνει δηλαδή στο πονηρό το πράγμα, στις σχέσεις που δεν επιτρέπονται. Δεν θα ντρεπόμαστε να ομολογούμε αυτό που είμαστε και αυτό που έχουμε. Με τη χάρη του Χριστού. Όπως εμείς πρέπει να φορούμε το τιμημένο ράσο και να μην το βγάζουμε ποτέ. Ναι. Τι μας είπαν οι πατέρες, το ράσο δεν θα βγει. Το δέρμα βγαίνει, το δράσο ποτέ. Γιατί είναι χάρις, δεν είναι μόνο ύφασμα. Δεν θα το βγάλω θεληματικά, δηλαδή σαν άρνηση Χριστού ποτέ. Το βγάλω για να το πλύνω, αυτό δεν σημαίνει ότι το βγάζω τώρα. Γιάννη. Ναι. Όταν ένας άνθρωπος λέει εξομολογείται μόνο μία φορά σε μία δοκιμασία αρρώστιας και μετά από 5 χρόνια πεθάνει ευνηδίως, η ψυχή του σώνεται. Αυτό θα το πει μόνο ο Χριστός, δεν θα το πούμε εμείς. Εμείς θα ευχόμαστε υπέρ αναπαύσης της ψυχής του, αν κοιμηθεί. Δεν μπορούμε ποτέ να φανταστούμε και να σκεφτούμε πώς ο Θεός κρίνει τον άνθρωπο που έπλασε, αλλά τον κρίνει με απόλυτη αγάπη και απόλυτη δικαιοσύνη. Αυτό το γνωρίζουμε. Γιατί λέει η κόλαση με τα καζάνια υπάρχει και στην Ορθόδοξη Αγιογραφία αφού είναι παπική. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, αυτό κυκλοφόρησε από τους δυτικούς στους ανατολικούς και πέρασε από αμάθεια ή ημιμάθεια και δυστυχώς κακώς συντηρείται μέχρι σήμερα. Είναι από τα χειρότερα που όχι, ας πούμε, απεχθάνομαι και μπορώ να πω ότι φθονώ και ζηλεύω, ας πούμε, δηλαδή μισώ. Αλλά πρέπει αυτό να καταργηθεί πλέον. Πρέπει να γνωρίζουν από ορθοδόξο πλευράς τι εστί κόλασης και ποια είναι η έννοια του παραδείσου. Ότι στην κόλαση εικονίζουν, ας πούμε, κάποια δαιμόνια με τρίαινες, λες και είναι οι Ποσειδώνες και τα λοιπά, με βρικόλακες, και να βασανίζουν ανηλαιώς τους ανθρώπους που καίγονται με φωτιές και κολάσεις και πίσες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τι βλέπουμε στην παπική κόλαση? Οι δαίμονες να κολλάζουν τους κολλασμένους. Αυτό δεν βλέπουμε? Αυτό εγώ υπογραμμίζω. Άρα οι δαίμονες στην κόλαση δεν κολλάζονται, κολλάζουν άλλους. Το οποίο είναι ισχρόν και απαράδεκτον. Στην κόλαση όλοι κολλάζονται. Κανένας κανέναν δεν τιμωρεί. Κανένας με κανέναν δεν ασχολείται. Και δεύτερον, δεν υπάρχει φωτιά κολάσεως. Υπάρχει μόνο το άκτιστο φως, το οποίο ή το βλέπεις φωτιστικά ή το βλέπεις καυστικά. Ζουν οι ψυχές. Δεν υπάρχει φωτιά κολάσεως και άκτιστο φως. Δεν υπάρχουν δύο έννοιες. Είναι ένα υπάρχει, το οποίο λειτουργεί διπλά. Φωτιστικά για τους εσωσμένους, κολαστικά για τους μη εσωσμένους. Γιατί αν υπήρχε φωτιά κολάσεως, θα λέγαμε ποιος το επίησε αυτό το ποιητή της κολάσεως? Ο Θεός. Άρα ο Θεός επίησε κάτι αιωνίως κακό, προορισμένο για κάποιους που δεν θα σωθούν. Τώρα που δεν υπάρχει κόλασης σαν δημιουργία Θεού, όχι ότι δεν κολλάζονται οι άνθρωποι, και δεν υπάρχει φωτιά κολάσεως, υπάρχει μόνο το άκτιστο φως. Τώρα λοιπόν ποιος φταίει που δεν το βλέπει φωτιστικά? Ποιος φταίει που δεν απολαμβάνει κανείς τον παράδεισο? Φταίει ο άνθρωπος που έζησε αμετανόητα, χωρίς να υπακούσει στην αγάπη του Χριστού μας. Γέροντα, κάτσε να ρωτήσω αυτό, είναι σημαντικό. Πριν από μια εβδομάδα κιόλας τέθηκε το θέμα σε μια εκπομπή μου, Γέροντα, και μιλούσαμε 2 ώρες γι' αυτό. Το γράφει ο φίλος ο Αντώνης, το ρωτάει. Θέλω να ρωτήσω γιατί μας άλλαξαν το ημερολόγιο. Αυτό με τις 13 μέρες. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα. Το θέμα του ημερολογίου είναι θέμα αστρονομικό και δεν είναι θέμα θεολογικό. Όταν λοιπόν έχουμε τα ρολόγια μας και εσένα δείχνει
εμένα δείχνει 10 παρά 15, 17, 18 ας πούμε, δεν είναι αυτή τη στιγμή. Και το άλλο δείχνει 10 παρα 20 και το άλλο δείχνει 10 παρα 5 και το άλλο δείχνει 9 και έχει σταματήσει και δεν το έχει καταλάβει. Και λέμε τώρα ποιο είναι το σωστό ρολόι. Θα πάρουμε τηλέφωνο στο αστροσκοπείο αστυνομικό και θα πούμε σας παρακαλώ, εδώ έχω μια διαφωνία. Λύστε μας, τι ώρα είναι αστρονομικά αυτή τη στιγμή. Θα πάω τον Greenwich, να πάμε λέει, στο Λονδίνο να μας πει από εκεί πέρα την ώρα 0, τι ώρα είναι. Και θα μας δώσει την απάντηση. Λοιπόν, είτε το μάθουμε είτε όχι, ο χρόνος για όλους δεν είναι το ίδιο. Ναι. Δηλαδή, ο ήλιος είναι εκεί που είναι. Είτε 5 είτε 10 δείχνει το ρολόι. Πες ότι δεν έχουμε κανένα στο ρολόι. Ναι. Θα κοιτάξουμε τον ουρανό και θα καταλάβουμε κατά προσέγγιση περίπου. Δηλαδή, το θέμα του ημερολογίου είναι θέμα αστρονομικό, θέμα χρονικό, θέμα φυσικής. Δεν είναι θέμα θεολογικό. Γι' αυτό και η διαφορά, η προσθήκη των ημερών από πλευράς επιστήμης είναι σωστό. Μόνο όταν καταβαίνει η αρνής ημερία. Δεν είναι σωστό, δεν ήταν ποτέ σωστό ο τρόπος με τον οποίο επιβλήθηκε. Ο τρόπος με τον οποίο επιβλήθηκε ήταν λανθασμένος. Δεν έγινε τοπική και οικουμενική σύνοδος. Γι' αυτό και οι αδύνατοι και οι εμπαθείς ή αυτοί που ήταν πιο αυστηροί και ακραίοι προς τιμήν τους κρατήσαν το παλιό ημερολόγιο. Και έτσι τώρα λοιπόν από το 1924 μέχρι σήμερα 2010 δεν έχουμε ανθρώπους λίγους, έχουμε οι πιο πολλοί πάνε με το παλιό ημερολόγιο, λόγω χάρη όλο το Πατριαρχείο Ρωσίας, εκατομμύρια πολλά με το παλιό. Γιατί? Δεύτερον, θα αλλάξουν αυτοί ποτέ? Όχι. Έτσι θα πάμε μέχρι πάντα? Τι θα γίνει στο τέλος? Δεν θα το λύσει αυτό μια μέλος Οικουμενικής Σύνοδος? Αυτό λέγαμε δηλαδή, και το βράδυ. Τι πρέπει να λύσει η Σύνοδος? Ποιο ημερολόγιο, με ποιο ημερολόγιο θα πάμε το παλιό ή με το νέο? Βλέπετε πόσο, ενώ δεν είναι θεολογικό το θέμα, αλλά κοιτάξτε αυτή η ιστορική πλευρά και η χρονική πώς μας έχει αλλάξει. Και δεν υποχωρεί κανένας, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Επειδή όπως δεν είναι θεολογική διαφορά, παλιό και νέο ημερολόγιο, όπως εμείς ας πούμε το γεννός, στενεκωνόμαστε τα πνευματικά άριστα. Τώρα έχετε εσείς Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου. Εμείς έχουμε το Αγίος Πνεύματος 12 Δεκεμβρίου. Δεν είναι πόνος. Θα πω σε εσάς καλά Χριστούγεννα. Θα πεις και εσύ καλά Χριστούγεννα μετά από 13 ημέρες. Μετά θα δεις το Άγιο Νόρος να κάνουμε και πάλι Χριστούγεννα. Ναι. Για ακούστε λίγο αυτό. Γέροντα, αφού. Να μην φύγουμε από, αυτό, από αυτά τα ζητήματα τα θεολογικά. Εκείνη την περίοδο. Αυτό του 50 οι ψυχές που είναι ελεύθερες. Τότε υπάρχουν και πολλές τέτοιες οράσεις και θαυμαστά γεγονότα. Ελεύθερες τι εννοείς, Γέροντα? Είναι ελεύθερες. Όχι κολλασμένες δηλαδή. Υπάρχει μια μείωση του κανόνους, έτσι. Οι συσσωσμένες είναι πάντα συσσωσμένες. Μιλάμε για τις μη συσσωσμένες ψυχές. 25 12 αυτό το είπε στο ερώτημα, Γιάννη? Όχι. Τι έγινε 25 12 του 2000 και πόσο επηρέασε τον κόσμο? Το 2000 όχι, 2010 χρόνια πριν αυτό. Ναι. Τι έγινε εκείνα τα Χριστούγεννα δηλαδή? Δεν γνωρίζω. Όχι, τι έγινε όταν γεννήθηκε ο Χριστός στις 25 Δεκεμβρίου, τι ακριβώς συνέβη, πώς συνέβη αυτό το γεγονός? Ο τρόπος που γεννήθηκε. Ναι. Ας ξεκινήσουμε να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Ας πούμε, το άστρο της Βηθλέμ είναι πραγματικό γεγονός. Πραγματικό γεγονός. Ήταν άγγελος με μορφή αγγέλου. Μια μορφή αστέρος. Βεβαίως. Δεν ήταν κανένας πλανήτης, ούτε κάποιος νόβα. Το αστέρι της Βηθλέμ ήταν άγγελος Κυρίου εξ ουρανού με μορφή αστέρος. Διότι τα αστέρια δεν μετακινούνται από βορρά προς νότο. Διότι όταν οι καλοί μάγοι, οι τρεις μάγοι, Μελκούμ, Ιάσπερ και Βαλτάσαρα τα ονόματά τους, εστάθμευαν, σταματούσε και η κίνηση του αστέρος. Όταν μετακινούνται, μετακινείται και ο αστέρος. Πόσα χρόνια διέρχεσε αυτή η αναζήτηση? Περίπου 2 χρόνια, περίπου. Όταν ξεκίνησαν από το βάθη της Τεχεράνης, λέγαμε, της Περσίας τότε και Ασσυρίας, δεν ξέραν πού ακριβώς θα μεταβούν, τους υπόδεικνει ο αστέρας. Γιατί ο αστέρας, ο άγγελος, είχε μια δέσμη φωτός σαν πηξίδα. Προς εκείνη κατέθεσε να μεταβούν, γιατί δεν πήγαιναν από Εθνική Οδό και Εγνατία. Πήγαιναν μέσα από λαγκάδια, από βουνά, από έρημους τόπους. Πολλάκες ταξίδευαν τη νύχτα και την ημέρα, υπήρχαν ληστές. Γινόταν κακές συναντήσεις. Είχαν καμήλες πολλές, είχαν και υποστατικά. Ήταν και επίσημα πρόσωπα αυτά, ήταν μεγάλοι άρχοντες. Τα δώρα που έφεραν στον Χριστό ήταν συμβολικά? Συμβολικά. Είχαν κάποιο συμβολισμό παραπάνω από... Χρυσός και Λίβανος και Σμύρνα. Και προσελθόν ο πρώτος, ο Μελκούμ,
γονιπετήσας εισπάστατο το χεράκι του Χριστού και λέγει «Συ το βασιλεί των αιώνων, ο Χριστός, ο Χρυσός σε αρμόζει». Δέξω το Κύριε. Ο Χριστός. Ήταν προσλήθη δεύτερος, η Άσπαρ. Εις τον Θεόν αρμόζει το θυμίαμα, το λιβάνι. Κατευθυνθεί το Κύριε προσευχή μου ως θυμία να ποιώσω, όπως λέει και ο Δαβίδ. Ο τρίτος, ο Παλτάς, θα λέγει «Επειδή δεν θα είμαστε στην κηδεία σου, εκ των προτέρων σε προπέμπουμε νεκρόσιμα δώρα». Η Σμύρνα και η Αλόη με μειγμένα, αυτά ήταν νεκρικά σύμβολα. Γιατί τους νεκρούς τους βάζαμε ένα σάβανο, τους πισώνανε καλά καλά, όχι με πίσω, δηλαδή τους βάζανε, τους αρωματίζαμε αυτά τα πραγματάκια μέσα και αυτό έσφυγε τόσο πολύ γερά, γινόταν όπως είναι ο γύψος. Και το ξέρω, το πάνε σαν τιμή, πολύ αρωματική ουσία μέσα. Και αυτό είχε δέσει, είχε γίνει ένα με το δέρμα του, με το σώμα του. Δεν έβγαινε με τίποτα. Και όταν είδε η Παναγία, όταν το φέρνουν λοιπόν Σμύρνα με τα αλόγια με μειγμένων, απόρρισε και κατάλαβε διαστητικότητα το οποίο τι θα πεθάνει. Είναι η πρώτη μνήμη θανάτου. Και λέγει η Παναγία μας, αυτό το παιδί που το γέννησε χωρίς πόνους. Χωρίς πόνους γέννησε η Παναγία. Χωρίς πόνους και χωρίς ειδονή. Θα μου δημιουργήσει τόσο πόνο στην καρδιά μου. Θα το δω νεκρό. Ναι, Κυρία Θεοτόκε. Θα το δεις νεκρό. Και επειδή τότε δεν θα είμαστε κοντά σου, γι' αυτό προκαταβαλικά κράτησε αυτό το αντίδωρο της Σμύρνης, να το ενώσεις μαζί, εμείς το λέμε τώρα τα υπόλοιπα, με τη Σμύρνη και την Αχλώη του Ιωσήφ από Αρημαθέας και του Νικοδήμου. Οι μάγοι έγιναν χριστιανοί. Βεβαίως, οι πρώτοι κήρυκες. Σήμερα τα οστά τους είναι στην κολονία της Γερμανίας. Στην κολονία της Γερμανίας. Ναι, και των τριών. Και των τριών. Μελκούμ, η Άσπρα και η Βαλτάσσα είναι 2 μέτρα μήκος. Στην ομώνυμη καθολική εκκλησία, βέβαια, των Παπικών είναι 2 μέτρα όλα τα οστά. Γιατί όταν γυρίσαν πίσω στην πατρίδα τους, πέσαν όλα τα λείψανα, τα δαιμονικά δηλαδή, δεν είναι τα ξώανα αυτά και τα αγάλματα, κηρύξαν Χριστό και αργότερα βέβαια μαρτυρήσαν για τον Χριστό. Όταν... Και μέσω σταυροφοριών από τους αιώνας τώρα βρίσκονται εκεί θησαυρισμένα. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, το κατάλαβε ο διάβολος τι έχει συμβεί? Όχι. Τότε γιατί διέταξε ο... βασιλιάς την, τον αποκεφάλιστο. Ο βασιλιάς Ηρώδης, όταν άκουσε από τους επισήμους ξένους, όταν έχουν και εδώ επίσημα, με τα επίσημα δεδομένα, λέμε κάποιος επίσημα μας επισκέφθη, άρα μας τίμησε. Πήγαν στο βασιλιά Ηρώδη και του λέγουν ότι ήρθαμε να προσκυνήσουμε τα βάθη της πατρίδας μας τον γεννηθέντα βασιλέα. Μιλούν στο βασιλιά Ηρώδη. Και λέει ο Ηρώδης, εγώ τι είμαι? Για μένα ήρθατε? Όχι. Για τον τεχθέντα βασιλέα, το Μησιάχ, λέει, τον αναμενόμενο Μεσσία. Σοβαρολογείται? Βεβαίως, λέει. Ταράχθηκε σφόδρα ο βασιλιάς Ηρώδες ο Ασκαλονίτης και λέγει στους εκεί πέρα, στους επιφθήνους, λέει, τα βιβλία μας τι γράφουν, οι προφητείες μας, πού θα γεννηθεί ο Μεσσίας, ο Μησιάχ αυτός? Εν Βιθλεέμ της Ιωδαίας, λέει, μεγαλειότατε. Τους καλεί οι διατέσκους, λέγει, πάτε στη Βιθλεέμ, εκεί γεννήθηκε. Ψάξτε, ανιχνεύστε σπίτι με σπίτι. Όταν τον βρείτε, τώρα αυτό είναι ψέμα, δεν είναι υποκρισία του Ηρώδου. Όταν γυρίσετε πάλι πίσω, να μου πείτε τα χαμπάκια, τα μηνύματα, να πάω κι εγώ να τον προσκυνήσω. Να τον αποκεφαλίσω, αυτό εννοούσα. Τον προσκυνήσω. Και όταν εξελίχθη τη πόλη του Ιερουσαλήμου, να ο Αστήρ. Και τον συνόδευσε μέχρι την Κωμόπολη τη Βιθλέμ, που ήταν μικρό χωρκοδάκι. Εντάξει, δεν μπορούσαν να ρωτήσουν τα σπίτια, σε ποιο σπίτι είναι ο Μεσσίας που γεννήθηκε. Γι' αυτό ο Αστέρας ήρθε πάνω από το σπιτάκι που ήταν μέσα η Παναγία με τον Χριστό. Χτυπήσαν, μπήκαν μέσα στην πόρτα και βλέπουν, ήταν πολλά άτομα μέσα, μικρά και μεγάλα παιδάκια. Και βλέπουν μια πανέμορφη γυναικούλα, 16 χρονών, την Παναγία μας να κάθεται, και τον Χριστό από σκηνή, που ήταν περίπου 2 χρονών. Περίπου Χριστός, 2 χρονών. Και εκεί προσεκίνησαν. Στη Βιθλέμ, όχι στο σπήλιο της, εκεί που γεννήθηκε, αλλά στην οικία επί της Βιθλέμ. Η Παναγία δεν ήταν 16, ήταν μεγαλύτερη. 18 περίπου. Ήταν 18 χρονών. Περίπου. Πώς το τελευταίο ερώτημα από την πλευρά μου και του κόσμου φυσικά. Πώς θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε, γέροντα, από την ντροπή στην εξομολόγηση?
θα παρακαλέσουμε την Παναγία μας γονιπετής μεταδακρύων ή δυνατών. Πρόκειται για πολύ μεγάλη νίκη. Πολύ μεγάλη νίκη. Να γκρεμίσουμε αυτά τα λεγόμενα ιεριχούντια τείχη, όπως τα τείχη της Ιεριχούς. Ξέρετε τα τείχη της Ιεριχούς πως πέσαν θαυματουργικά. Γκρεμίστηκαν από μέσα προς τα έξω, όχι από έξω προς τα μέσα. Δηλαδή κάποια δύναμη θεϊκή τα έσπρωξε από μέσα προς τα έξω. Και όμως είδαν αυτά οι κάτοικοι της Ιεριχούς, λέγανε εδώ ο Θεός είναι μαζί τους. Γιατί αυτοί γυρίζαν 6-7 φορές γύρω-γύρω με σάλπιγγες και ψαλμοδίες. Και την 7η φορά και λέγανε αυτοί, λέει, δεν μας πολιορκούν, κάνουν παρέλαση γύρω-γύρω, γύριζαν γύρω-γύρω. Μάλλον χαρέψανε, χάσαν τα μυαλά τους. Την 7η φορά όμως τα τείχη έπεσαν θαυματουργικά χωρίς να γίνει τίποτα. Λοιπόν, θα παρακαλέσουμε την Παναγία μας και πάντοτε την Παναγία μας και όλους τους Αγίους βέβαια να μεσητέψει το Χριστό μας να γίνει ήλαιος, να μας χαρίζει σύνεση και διάκριση εν πάση. Το έχουμε ανάγκη όλοι μας και πάντα το έχουμε, αλλά στα χρόνια μας ακόμη περισσότερο. Και εμείς είχαμε πολύ μεγάλη ανάγκη την παρουσία σας σημερινή, Γέροντα. Θέλω να σας ευχαριστήσω εδώ. Μου ζήτησαν πολύ φίλοι και γνωστοί την ευλογία σας και την προσευχή σας, να ξέρετε. Ολόψυχα. Θέλουμε την ευλογία του Γέροντα για ολόκληρο το ακροατήριο. Για ολόκληρο, εννοείται. Πολύ. Οι ευχές όλων των Αγίων Πατέρων του Αγίου Όρους να είναι μαζί τους και μαζί μας. Όση ώρα είστε εδώ, δέχομαι τηλεφωνήματα, εκτός από τα μηνύματα του κόσμου εδώ. Πολύ αλήθεια είναι το να σας το πω τώρα, μια και φτάσαμε στο τέλος, ότι δεν πίστευαν ότι θα το κάναμε αυτό, ότι θα ερχόσασταν, κυρίως θα το κάνατε μάλλον αυτό, ότι θα ερχόσασταν εδώ. Αυτό το κάναμε στο, αυτό το κάνουμε στο όρος συνέχεια, κατά πάθος εδώ και τόσα χρόνια. Αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτό το κάνουμε 20 χρόνια, πόσα χρόνια το κάνουμε στο Άγιον Όρος. Αν μαζέψουμε τις ώρες μιλάμε για κάποια χρόνια δηλαδή. Ναι. Και ήθελα να προσθέσω και το εξής, ότι βλέπετε προσπαθούμε, μιλάω για τον εαυτό μου τώρα σαν εξομολόγηση, δεν προσπαθούμε να μιλήσουμε αυθεντικά, διδασκαλικά, ως από καθέδρας, ως αυθεντίες, ως κατέχοντες την πάση την αλήθεια. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν είναι. Θέλω να το πω αυτό. Δεν υπάρχει όντως. Αλλά θέλω να το πω ότι ομιλώ, τα λέγω, με τα παρησίας και με ευθύνη, διότι δεν είναι δικά μου τα λόγια και μπορώ να το αποδείξω, αλλά θέλει χρόνο, ότι δεν είναι δικά μου τα λόγια. Γι' αυτό μερικές θέσεις είναι αμέσως η απάντηση, αλλά επαναλαμβάνω, δεν επιβάλλονται, λέγονται απλώς και λέγονται. Σε κάθε ερώτηση για το ίδιο θέμα θα ακούμε την ίδια απάντηση, γιατί δεν θα σκεφτώ την απάντηση, υπάρχει απάντηση, αλλά απλώς δεν επιβάλλεται. Αλλά με το χρόνο, με τα χρόνια, αποδεικνύεται στην πράξη ότι έτσι είναι. Ερχόμαστε στην αλήθεια. Πρέπει να ψάξουμε σε βάθος να βρούμε την αλήθεια για όσα θέματα αφορούν τη σωτηρία μας και τη σωτηρία όλων μας. Δηλαδή, όταν μας είπε ο Γέροντας ότι είμαστε μέλη μυστικά του σώματος του Χριστού, έτσι δεν είναι? Ως Ορθόδοξη της Εκκλησίας, μέλη. Πολύ ωραία. Έρχεται όμως ο Άγιος Πατέρας, ο Άγιος Ιωστίνος Απόβαβης, ο νεότερος αυτός Άγιος, και τι μας λέγει? Δεν δέχεται ο Χριστός άπια μέλη. Σε σιπότα μέλη ποσός. Θα τα αποβάλει. Εμείς θέλουμε να έχουμε γάγκρινα και σάπια μέλη. Δεν τα θεραπεύουμε. Δεν τα καυτεριάζουμε. Θέλεις να έχεις ένα χαλασμένο δόντι? Έναν όγκο εδώ μέσα? Έναν, λέει, όχι πολλούς. Φτάνει, θα κάνει τη δουλειά του. Θα τελειώσουμε γρήγορα. Για ένα μόνο, ας έχουμε 5-10. Δεν είναι έτσι. Κανένα. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να επιμείνουμε την σωτηρία της ψυχής μας και μεταξύ μας να συντηρούμε, διότι θέλουμε και εδώ να είμαστε μαζί και στο μράδιο στο μαζί. Δηλαδή, η αγάπη της Εκκλησίας είναι μεταξύ μας μέλη να συντηρούμε τα μεταξύ μας. Ο ένας συντηρεί τον άλλον. Δια προσευχής και δια διαλόγου. Με ευθύνη τα λέμε, ενώπιον πάντων δεν ανηρούμε τα λόγια μας. Δεν θα πούμε, ξέρεις, συγγνώμη, είναι λάθος, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Σημαίνει πως ο άνθρωπος αμφισβητεί και τον εαυτό του και την αλήθεια. Επομένως, αντί να μεταδώσει φάρμακο, θα δώσει μεταφαρμάκι. Θα γίνει ζημιά το πράγμα. Αλλά δεν επιβάλλονται τα πράγματα. Όσες θέλει. Αλλά κάθε καλοπροαίρετος θέλει, και αν θέλει, θα σου δώσει έτη και έτη κατά την καρδία του. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για τον κόπο. Πώς πέρασαν όλα. Σαν 5 λεφτά μου φάνηκε. Ναι, και εμένα αυτό θα έλεγα τώρα. Αυτό θα έλεγα τώρα. Εννοείται. Αλλά ο πόθος και η δίψα για αυτά τα πράγματα μου κάνει
πάντα μου κάνει αυτό το θαυμασμό και την συγκίνησε την βαθιά μου, έτσι. Κρατιό προσπαθώ. Να αφήσουμε το επόμενο... πόθος και δίψα πολύ μεγάλη. Να αφήσουμε το επόμενο ραντεβού μας ανοιχτό. Δεν θα ξεχάσω όταν πρώτα εξομολόγησε έναν άθεο. Τελείως άθεο. Μα κράτησε 3 ώρες. 3 ώρες. Ναι, ναι. Μονότερμα με πήρε. Και τι δεν μου έλεγε, το πω έτσι ποδοσφαιρικά. Και μου έλεγε αυτός, εγώ τον άκουγα. Και μου έλεγε και μου έλεγε και μου έλεγε. Και, και τέλος μου λέει, δεν πρόκειται να εξομολογηθώ. Και μου έκανε τέλεια εξομολόγηση. Τα είπε όλα. Λέω, πώς να σου το πω τώρα, προσπαθώ να σου το πω, ότι αυτά τα πράγματα είναι τέλεια εξομολόγηση. Με πολύ ειλικρίνεια. Λέει, έτσι είναι εξομολόγηση. Κάπως έτσι είναι. Δηλαδή υπάρχει πόδος και δίψα. Τώρα βέβαια είναι σπουδαίος οικογενειάρχης. Πολύ σπουδαίος είναι. Τον βλέπω και τον καμαρώνω. Του λέω, θυμάσαι, θυμάσαι. Αχ, λέει. Το ότι είχαμε νουν προ-Χριστού. Σας ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα, για την τιμή που μας κάνατε. Και εάν όλη λειτουργεί, έτσι λειτουργούσαμε καθημερινά στις ενορίες. Στα παλιά χρόνια γινόταν αυτή η σύναξη της ενορίας μετά τον Εσπερινό. Δεν είχαν καφενείο, ήταν το πνευματικό τους κέντρο. Το λέγαν σύναξη. Η συγγένεια, όχι κυκλό, σύναξη. Η λειτουργική έκπρεση. Αργότερα πήρε μορφή συνόδος, τοπική ή οικουμενική σύναξη. Και μετά τις δουλειές τους, γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν ειδικό ρεύμα το βράδυ, με το φως του ηλίου τα μαζεύαν όλα και μαζευόντουσαν. Κάναν τον Εσπερινό, το απόδειγμα του Σταυρού, τον Χριστό και την Παναγία, και μετά γινόταν η επικοινωνία. Ο Άγιος Γρηγόριος, μάλλον ο Μέγας Βασίλειος, οι πιο πολλοί του λόγοι ήταν μετά τον Εσπερινό. Απευθυνόταν σε απλούς ανθρώπους και σε επισήμους ανθρώπους. Και εκεί δεν υπήρχαν αυτά τα σύγχρονα μέσα για να αποθανατήσουν τη φωνή του. Ήταν ταχυγράφοι οι οποίοι γράφουν αυτά τα πραγματάκια. Ας κάνω και τελευταία ερώτηση. Και συντηρούν το μεταξύ τους ο ένας με τον άλλο. Και έλεγε ο Άγιος Βασίλειος, εάν σταματήσετε να προσεύχετε, θα πεθάνω ο αμαρτωλός. Λέει, δεν θα ζήσω ούτε στιγμή. Που ήταν και φιλάσθενος. Οι προσευχές σας με συντηρούν στη ζωή και στην πνευματική ζωή. Εάν πάψετε, λέει, να προσεύχεστε για μένα, έστω για μια μέρα, για μια στιγμή. Όπως και εγώ, λέει, κάνω το καθήκον. Ο Θεός το γνωρίζει. Να σας το πληροφορήσω ότι και εγώ προσεύχομαι για εσάς. Υπήρχε αυτή η επικοινωνία, δηλαδή ζωντανά μέλη ζωντανής εκκλησίας. Της κάθε τοπικής εκκλησίας. Τελευταία ερώτηση, γιατί σας την έκανα και εκτός. Ξέρω ότι θα το περιμένω πολύ. Τι ομάδα είστε, Γέροντα? Υπάρχει καμιά ομάδα Χριστού? Δεν ήσασταν ποτέ, μου είπατε. Μου είπατε πριν. Για να ξέρει ο κόσμος ότι εγώ το ρώτησα με το που ήρθε, εννοείται. Ναι, δεν ήμουν καμιάς ομάδος, γιατί από μικρός το μόνο που έπαιζε ήταν το μπάσκετ. Έτσι απλώς. Και αυτό σπανίως. Μ' άρεσε μόνο το ποδήλατο. Που ήμασταν τόσο φτωχοί και δεν μπορούσαμε να κληρονομήσουμε να αγοράσουμε ένα ποδηλατάκι. Τέλος πάντων, κάποτε βρέθηκε μπάσκετ, αυτό. Για λίγο. Και αυτό έτσι σαν διασκέδαση, όχι σαν αθλοπαιδεία, σαν άσκηση. Ναι. Κύριε Ρουδουλάκη, ευχαριστούμε και εσάς που εσείς ήσασταν η αιτία, τέλος πάντων. Εγώ ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο που δεν προλάβαμε να μεταφέρουμε τις ερωτήσεις στο Γέροντα. Ο χρόνος τελικά ήταν πολύ, αλλά τελικά λίγος. Μία παράκληση να κάνω σε όλους. Θέλω έτσι από βάθος ψυχής να ζητήσω κάποια συγγνώμη για όσα ελέγχθησαν, που τυχόν ίσως κάποιοι να ελυπήθησαν. Θα επαναλάβω πάλι τα αυτά, ότι πρέπει να ομιλούμε με τα παρησίας χωρίς να επιβάλλονται καμία γνώμη. Διαφορετικά δεν αγαπούμε ούτε τον εαυτό μας ούτε και τους αδελφούς μας. Τα θέτουμε στην κρίση και μάλιστα στην αυστηρή κρίση και διάκριση όλων. Να τα συζητήσουν και να τα κρίνουν. Αλλά επειδή οι Άγιοι Πατέρες τα έχουν γράψει αυτά τα πράγματα και τα έχουν ζήσει από την εμπειρία τους, όταν έρχεται η ώρα του καθενός να τα ομολογήσει, έτσι δεν είναι, παίρνει και το κόστος της ευθύνης. Και είναι πολύ φυσικό κάποιοι να λυπηθούν και να έχουν γνώμες διαφορετικές, αλλά και πάλι θα γίνουν αυτά τα πράγματα, όχι σε αυτό το επίπεδο, με αυτή την επικοινωνία, αλλά και προσωπικά. Και με άλλους ανθρώπους, και ο Θεός να δώσει την καρδία όλων. Λοιπόν, θέλω και πάλι καθηγόντως να ευχαριστήσω όλους σας και να ζητήσω συγγνώμη αν κάποιοι ελυπήθησαν, για όποια ελέγχθησαν, με τον τρόπο που ελέγχθησαν. Αλλά είναι αληθινά τα πράγματα.
θα το αποδείξει ο χρόνος τα χρόνια. Ήταν ο Γέροντας Εφραίμ, καθηγούμενος της Ιεράς Κήτης Αγίου Ανδρέα του Αγίου Όρους, στον Λίπερ 107,4. Φίλες και φίλοι, για 5 ώρες. Πιστεύουμε να τον έχουμε σύντομα κοντά μας. Το πρόγραμμα θέλουμε, όχι πιστεύουμε, το θέλουμε πολύ.